ολοκλήρωσε μια ακόμη σημαντική εκδήλωση για τον Αθλητικό Πολιτιστικό Σύλλογο Δρομέων Πιερία Ζεύς, που αυτή τη φορά ενώνει τις δυνάμεις του με το θεσμό της πόλης μας, τη Σχολή Γονέων, και υποδέχεται τρεις σπουδαίους ανθρώπους και πάνω απ' όλα εξαιρετικούς φίλους, που από διαφορετικές θέσεις ο κάθε ένας προσέφεραν και εξακολουθούν να προσφέρουν το δικό τους σιδεράκι για τη διαμόρφωση στέγας αθλητικής και ευρύτερα πολιτιστικής ζωής. Ο Αθλητικός Πολιτιστικός Σύλλογος Δρομέων Πιερία Ζεύς, με την πολύπλευρη δράση του, έχει επιτύχει στη διάρκεια των 5 μόλις χρόνων διαδρομής του να χαίρει εκτίμησης και αποδοχής στην τοπική κοινωνία. Στόχος μας, για τον οποίο δουλεύουμε αθόρυβα και συστηματικά, είναι να επιτύχουμε όλοι μαζί να δώσουμε έμφαση στην αξία του αθλητισμού, στη ζωή των νέων παιδιών, αλλά και όλων των ηλικιών, στην Κατερίνη και την Πιερία ευρύτερα. Ευχαριστώ τους τρεις προσκεκλημένους για την τιμή που μας έκανε σήμερα να βρεθούν κοντά μας. Το πρώτο Επιτελικό Συμβούλιο της Σχολής Γονέων για τη Συνεργασία, ελπίζοντας να μας δοθεί ευκαιρία στο μέλλον να συνεργαστούμε, και όλους εσάς για την παρουσία σας. Να είστε καλά. Αγαπητοί φίλοι, μια μοναδική εκδήλωση αφιερωμένη στο Μαραθώνα, τον Αυθεντικό Μαραθώνιο Δρόμο και το Μουσείο Μαραθώνιου Δρόμου. Ο γνωστός αθλητικογράφος συγγραφέας κύριος Γιάννης Μαμουζέλος και ο μαραθωνοδρόμος και μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής Μαραθωνίου Αθηνών κύριος Κυριάκος Λαζαρίδης. Η εκδήλωση γίνεται σε συνοργάνωση με τον Αθλητικό Πολιτιστικό Σύλλογο Δρομέων Πιερίας ΖΕΦΣ. Ο κύριος Μαμουζέλος θα μιλήσει για το Μαραθώνιο της Αθήνας, μια ξεχωριστή ιστορία 118 χρόνων, για την καθιέρωση του μοναδικού αυτού αγωνίσματος, τις αμφισβητήσεις για την απόσταση και τις επιπτώσεις της, τη διαδρομή που πατά σε δρόμους αρχαιότητος και άλλα. Ακόμη για τους αγώνες που έχουν διεξαχθεί σε αυτή, τις μεγάλες μορφές που έλαβαν τη σφραγίδα τους, την εξέλιξη και τη σημασία του διεθνή αγώνα στη μνήμη του Γρηγόρη Λαμπράκη και αποκαλύπτει γιατί δικαιούται να επωνομάζεται Αυθεντικός Μαραθώνιος. Μια συναρπαστική ιστορία σαν κινηματογραφική ταινία μικρού μήκους. Πριν δώσουμε το λόγο στον κύριο Μαμουζέλο, θα σας διαβάσω ένα μικρό βιογραφικό. Ο κύριος Γιάννης Νικολάου Μαμουζέλος έχει γεννηθεί στην Αθήνα. Σπούδασε νομικά και πολιτικές επιστήμες στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Γνωρίζει αγγλικά και ιταλικά. Δικηγόρος και δημοσιογράφος. Παράλληλα, προτίμησε και αναδείχθηκε στον χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Εργάστηκε 36 χρόνια στην ΕΡΤ, μετέχοντας σε πολυάριθμα μεγάλα αθηνικά γεγονότα και στην EBU κλπ. Επίσης σε εφημερίδες Φως των Σπορ, Βραδινή, Πρώτη, Ελλάδα, Σήμερα, Τέταρτη Εξουσία, περιοδικά και ραδιοφωνικούς σταθμούς. Διατέλεσε αρχισυμβάστης, αρθρογράφος και σύμβουλος έκδοσης στην πρωτοποριακή εφημερίδα Sport Time και βασικός στέλεχος σε υπηρεσίες τύπου και ραδιοτηλεοπτικής παραγωγής σε μεγάλες διοργανώσεις στην Ελλάδα. Έχει γράψει τα βιβλία 100 χρόνια Εθνική Ελλάδας, το 2007, Μαραθώνιος Ραντεβού με την Ιστορία, το 2010, Έλληνες και Μαραθώνιος, το 2011, και το κεφάλαιο των μέσων μαζικής ενημέρωσης στο βιβλίο «Δομή και οργάνωση του ελληνικού αθλητισμού». Πρόσφατα κυκλοφόρησε στα αγγλικά το νέο του βιβλίο «The Athletic Athens Marathon», εκδόσεις Σάλτο. Έχει διδάξει αθλητική δημοσιογραφία στο προπτυχιακό τμήμα του Παντίου Πανεπιστημίου σε ιδιωτικές και δημόσιες σχολές. Ομιλητής σε πανελλήνια και διεθνή συνέδρια, σεμινάρια και άλλα, σε θέματα ανάπτυξης και ιστορίας του αθλητισμού, βίας στα σπορ, δεοντολογίας και λειτουργίας των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΓΑΣ και πρόεδρος της Επιτροπής Αγώνων εκτός σταδίου, μέλος στον Πανελλήνιο Γυμναστικό Σύλλογο, στην Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού και το Ινστιτούτο Διεθνούς Ελληνικού Αθλητικού Δικαίου. Και τώρα ο λόγος στον κύριο Μαμουζέλο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν ιδιαίτερη τιμή η πρόσκληση από τους δύο συνδιοργανωτές συλλόγους και βέβαια ήταν πολύ κολακευτικά όλα όσα ακούστηκαν για μένα πριν από λίγο. Επομένως, οφείλω να πω ότι είναι μία από τις ξεχωριστές βραδιές η συμμετοχή μου στην εκδήλωση του Ανοιχτού Πανεπιστημίου της Κατερίνης. Το θέμα για το Μαραθώνιο νομίζω ότι για τους περισσότερους είναι ευχάριστο και οικείο. Ελπίζω ότι όσα θα πω θα σας κάνουν να αυξήσετε και το ενδιαφέρον σας
για το ξεχωριστό αυτό αγώνισμα, αλλά και την αγάπη σας για τον αθλητισμό και την σωματική άσκηση και τη φύση. Ο Μαραθώνας ως τόπος είναι ασφαλώς ένα όνομα ξεχωριστό, ένα σύμβολο όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για τον κόσμο. Η μάχη του 490 π.Χ. έχει αναγνωριστεί ως ένα ορόσημο της παγκόσμιας ιστορίας, όχι μόνο από τους ιστορικούς και τους μελετητές της πολιτικοστρατιωτικής εξέλιξης, αλλά και από διεθνείς οργανισμούς και κυβερνήσεις των ηγετικών δυνάμεων σε όλο τον κόσμο. Τελικά θα έλεγα ότι σαν να συνωμότησε το σύμπαν ή να το θέλησε μια θεία δύναμη, το όνομα ενός αγροτικού οικισμού της αρχαιότητας, ενός χωριού στα τέλη του 19ου αιώνα, έδωσε το όνομά του σε ένα αγώνισμα και συνδέθηκε με ένα αθλητικό γεγονός που απέκτησε σταδιακά παγκόσμια σημασία, ανάπτυξη και έγκλη. Εννοώ φυσικά τον Μαραθώνιο, το αγώνισμα, η ιστορία του οποίου ξεκινά πριν από 118 χρόνια και την οποία θα προσπαθήσω να περάσουμε σύντομα, γιατί αν κάναμε αναφορά συνολικά στην ιστορία του Μαραθωνίου, αλλά και ειδικά του Μαραθωνίου της Αθήνας, θα έπρεπε να μείνουμε πάρα πολλές ώρες σε αυτή την αίθουσα και παρότι ίσως θα ήταν ευχάριστο, δεν είναι εφικτό. Θα επισημάνω λοιπόν μόνο μερικά από τα κύρια σημεία του αγώνα αυτού, ο οποίος με μια μικρή καθυστέρηση μπορώ να πω, άρχισε πλέον να αποκαλείται ο αυθεντικός Μαραθώνιος. Όχι για λόγους εθνικισμού, όχι για λόγους πατριωτισμού, αλλά για λόγους ιστορίας και πραγματικής προσέγγισης των δεδομένων. Νομίζω όμως ότι, υποθέτω ότι περισσότεροι θα έχετε δει κάποια στιγμιότυπα, θα ήταν καλό πριν ξεκινήσω την αναφορά μου να δούμε ένα ολιγόλεπτο βίντεο από την εκκίνηση ενός πρόσφατου μαραθωνίου, όχι του φετινού που έγινε στις 9 Νοεμβρίου, αλλά του προπέρσινου, για να δείτε ποια είναι η εικόνα που παρουσιάζει ο αγώνας αυτός με τη συμμετοχή που ξεπέρασε φέτος τους 12-13.000 δρομείς, ειδικά για το Μαραθώνιο, στο ξεκίνημά του στον ιστορικό χώρο της αφετηρίας. Παντελή, παρακαλώ να σβήσουν για λίγο τα φώτα μπροστά για να φαίνεται καλύτερα η εικόνα. Νομίζω ότι έχει άλλο. Α, έχει κι άλλο λίγο. Όχι, είναι από την προετοιμασία, έτσι, εντάξει. Ναι, βάρα πάστε.
είδαμε λοιπόν κάτι πληρέστερο. Είδαμε όλες οι εικόνες, το συνέστημα, την ένταση, το πάθος, την κούραση, τη συμμετοχή, τη χαρά, όλα όσα κρύβει ο αγώνας αυτός και οι άλλοι παράλληλοι αγώνες των 5 και των 10 χιλιόμετρων, αλλά και οι αγώνες για παιδιά, για αμαία, για παιδιά και άτομα των Special Olympics, παιδιά με νοητική στέρηση. Και βεβαίως είδατε πόσο πολύ ξεπερνάει τα όρια ενός αθλητικού αγώνα. Ο Μαραθώνιος είναι ένα αθλητικό, τουριστικό, πολιτιστικό, οικονομικό γεγονός, το οποίο δημιουργεί βεβαίως όχι μόνο την συμμετοχή των ανθρώπων και πολλών άλλων φορέων, αλλά έχει και κοινωνικές προεκτάσεις, καθώς έσοδα από τις δράσεις του Μαραθωνίου κατευθύνονται σε διάφορους φορείς, ιδρύματα, είτε παιδιών, είτε ατόμων με αναπηρία, είτε ορφανοτροφία και οποιαδήποτε άλλα ιδρύματα σε ένα πρόγραμμα κοινωνικής προσφοράς και αλληλεγγύης. Συν όλες τις άλλες δράσεις για το περιβάλλον και πολλά άλλα τα οποία συνδέονται με το Μαραθώνιο της Αθήνας. Αυτό βεβαίως συμβαίνει και σε άλλους μεγάλους μαραθωνίους στον κόσμο, διότι πρέπει να είμαστε και σωστοί, αφού το κίνημα το δρομικό και ειδικά του Μαραθωνίου έχει καταλάβει ότι δεν πρέπει απλώς να είναι ένα αθλητικό γεγονός, αλλά να συνδέεται και με παράλληλες εκδηλώσεις. Πάμε λοιπόν γρήγορα να θυμίσω ότι Μαραθώνιος ως αγώνισμα δεν υπήρχε στην αρχαιότητα, ούτε μέχρι τα μισά του 19ου αιώνα υπήρχε κάποιος αγώνας μεγάλων αποστάσεων. Στα τέλη του 19ου αιώνα άρχισαν να οργανώνονται κάποιοι αγώνες μεγάλων αποστάσεων, οι οποίοι όμως δεν είχαν καμία σχέση με ένα δομημένο, οργανωμένο αθλητικά αγώνισμα και βεβαίως δεν ήταν στην απόσταση αυτή την οποία γνωρίζουμε σήμερα και η οποία θα σας πω ότι κατά λάθος έχει τη διαδρομή των 42.195 μέτρων. Έπρεπε να είναι διαφορετική η απόσταση του Μαραθωνίου. Και το επισημαίνω αυτό επειδή κάποιοι ξένοι αμφισβητούν ότι οι ρίζες του Μαραθωνίου ως αγωνίσματος είναι στην Ελλάδα στο 1896 και προσπαθούν να συνδέσουν τους άλλους αγώνες που γίνονταν πολύ μάλιστα και ως στοίχημα μεταξύ ενός, δύο ή περισσότερων ανθρώπων στα τέλη του 19ου αιώνα και όχι ως πραγματικό αγώνισμα με στόχο τη διάκριση και την επιτυχία την αθλητική. Φυσικά στην αρχαιότητα ξέρουμε τον άθλο του αρχαίου αγγελιαφόρου για τον οποίο τα ονόματα ιστορικοί δεν μας τα διέσωσαν με ασφάλεια. Επομένως άλλοι υποστηρίζουν ότι ήταν ο Φιδιππίδης, άλλοι ο Θέρσιπος, ο Ερχιεύς ή ο Ευκλής, αλλά δεν έχει αυτό σημασία για μας. Σημασία έχει ότι το γεγονός της αναγγελίας της νίκης των Ελλήνων στο Μαραθώνα προς τους άρχοντες των Αθηναίων είναι ένα πραγματικό γεγονός, συνέβη και αυτό ενέπνευσε τον Γάλλο φιλέλληνα και γλωσσολόγο Μισελ Μπρεάλ να προτείνει το 1894 στον Κουμπερτέν να καθιερώσει ένα αγώνισμα από τον Μαραθώνα στην Πνίκα, όπως είχε αρχικά σκεφτεί, για να τονώσει, όπως έγραφε, το ενθουσιασμό, το πατριωτισμό των Ελλήνων της εποχής εκείνης που βρίσκονταν σε μια κατάσταση χειρότερη πιθανώς από τη σημερινή, αλλά και να προσδώσει, λέει, ένα αίσθημα ελληνικής αρχαιότητας στους πρώτους σύγχρονους Ολυμπιακούς αγώνες. Ήταν αυτό που θα συναντήσει κανείς αν διαβάσει τις πηγές. Στα αγγλικά, στο πρόγραμμα γραφόταν «The so-called marathon race» ή στα γαλλικά «Course à pied», «Dit de marathon». Άρα, για πρώτη φορά τότε εμφανίζεται η ονομασία του αγωνίσματος ως μαραθώνιος και σε κανένα άλλο αγώνα που πιθανώς είχε διεξαχθεί νωρίτερα από το 1896. Και φυσικά η ιδέα αυτή υιοθετήθηκε
καθιερώθηκε ο μαραθώνιος δρόμος από την αρχή του τότε δρόμου έξω από το χωριό του Μαραθώνα έως βεβαίως το Παναθηναϊκό στάδιο και όχι την Πνίκα, διότι οι αγώνες γίνονταν στο Παναθηναϊκό στάδιο. Αυτό το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό να ξέρει κανείς είναι ότι ακόμα και στην αρχαιότητα υπήρχε δρόμος, η σημερινή λεωφόρος Μεσογείων, η οποία ξεκινούσε από την πάνω γωνία της πλατείας Συντάγματος, εκεί δηλαδή που είναι σήμερα η συμβολή της Πανεπιστημίου με την λεωφόρο Βασιλής Σοφίας, και οδηγούσε προς τα Μεσόγεια. Και κάπου προς την Παλίνη διακλαδιζόταν σε τρεις διαφορετικούς δρόμους. Ο ένας κλάδος οδηγούσε στο χωριό του Μαραθώνα και οι άλλοι δύο προς τα Μεσόγεια. Εκεί λοιπόν στο γεφυράκι έξω από το χωριό του Μαραθώνα υπήρχε και ένα οδόσημο, μια μαρμάρινη στήλη που για καλή μας τύχη βρέθηκε στις εξκαφές που γίνονταν για την κατασκευή του νέου χώρου της αφετηρίας πριν από το 2004. Η περίφημη στήλη σίγμα ταφ 40, 40 στάδιο, που σήμαινε 40 χιλιόμετρο και ήτανε το σημείο της αφετηρίας. Η απόσταση όμως μέχρι το Παναθηναϊκό στάδιο και μέχρι την Αθήνα γενικά ήταν περίπου 40 χιλιόμετρα. Κανονικά αυτή θα ήταν η απόσταση η οποία θα έπρεπε να έχει υιοθετηθεί ως επίσημη απόσταση του αγωνίσματος, και αυτή την απόσταση πολλές χώρες, όταν πλέον άρχισαν να αντιγράφουν κατά κάποιο τρόπο τους πρώτους αγώνες που έγιναν στην Ελλάδα, την χρησιμοποίησαν είτε σε χιλιόμετρα είτε σε αναγωγή στο αγγλοσαξονικό σύστημα, στα 25 μίλια. Αν δείτε ιστορικά αθλητικών γεγονότων των τελών του 19ου και των αρχών του 20ου αιώνα, θα βρείτε αποστάσεις μαραθωνίου στα 25 μίλια ή στα 40 χιλιόμετρα. Οι Έλληνες όμως της εποχής και μέχρι το 1921 δεν μπόρεσαν ποτέ να ξεκαθαρίσουν στην Παγκόσμια Ομοσπονδία του Στίβου, η οποία είχε ιδρυθεί από το 1912, ποια ήταν ακριβώς η απόσταση του μαραθωνίου, πόσο είχαν τρέξει το 1896 οι πρωτοπόροι δρομής. Και έτσι, αφού δεν τους δώσαμε μια επίσημη απάντηση, ούτε καν μέχρι το 1928, η Παγκόσμια Ομοσπονδία του Στίβου υιοθέτησε ως επίσημη απόσταση του μαραθωνίου τα 26 μίλια, 385 γιάρδες, που κι αυτά τυχαία είχαν προσδιοριστεί ως διαδρομή του Ολυμπιακού Μαραθωνίου το 1908 στο Λονδίνο. Η μεταφορά από το αγγλοσαξονικό σύστημα στο μετρικό το δικό μας είναι τα 42.195 μέτρα με απόκληση μόλις 1,2 εκατοστά. Έτσι λοιπόν φτάσαμε σε αυτή την απόσταση. Άγνωστο για μας πότε προσαρμόστηκε και από ποιον η απόσταση του μαραθωνίου της Αθήνας στην επισημοποιημένη από την ΙΑΑΦ απόσταση, αλλά βεβαίως είναι σίγουρο ότι μετά το 1930 και στην Ελλάδα οι αγώνες γίνονταν σε αυτή την απόσταση. Παρότι έχουμε βρει ότι έχουν γίνει αγώνες σε διαφορετικές διαδρομές. Η διαδρομή τώρα του 1896 ακολουθούσε από το Μαραθώνα, σκεφτείτε το, από το γεφυράκι που υπάρχει στο Χήμαρο Χάραδρο, την Λεωφόρο Μαραθώνος, έμπαινε στη Λεωφόρο Μεσογείων, κατέβαινε την Βασιλίση Σοφίας όπως μετονομάστηκε μετά το τμήμα από τους Αμπελόκηπους έως το Σύνταγμα, έφτανε στην Ηρώδου Αττικού, κατέβαινε την Ηρώδου Αττικού και περνώντας τη γέφυρα που υπήρχε πάνω από τον Ηλισσό, έμπαιναν οι δρομείς μέσα στο Παναθηναϊκό στάδιο. Αυτή η διαδρομή ακολουθήθηκε έως και το 1956, το 57, όταν παραδόθηκε η σημερινή βασιλέως Κωνσταντίνου που κλείστηκε ο Ηλισσός ποταμός από τον κόμβο του Χίλτον, υποθέτω ότι όλοι έχετε μια ιδέα πώς είναι η Αθήνα, οδηγούσε τους μαραθωνοδρόμους κατευθείαν στο Παναθηναϊκό στάδιο. Το 97, με την ευκαιρία του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Στίβου, η Οργανωτική Επιτροπή σκέφτηκε ότι θα ήταν καλό να πάμε στα Χνάρια
της αυθεντικής διαδρομής του 1896. Έτσι πλέον οι αγώνες από τον κόμβο του Χίλτον οδηγούνται στη Βασιλεία της Σοφίας, αριστερά την Ηρώδη Αττικού και πλέον διασχίζοντας τη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου μπαίνουν οι δρομείς στο Παναθηναϊκό στάδιο. Ο πρώτος επίσημος μαραθώνιος ήταν Κυριακή 10 Μαρτίου του 1896, ο Πανελλήνιος Προκριματικός Αγώνας, τον οποίο ο Σέγας αναγνώρισε μετέπειτα ως το πρώτο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μαραθωνίου. Είναι επομένως το παλαιότερο πρωτάθλημα στο συγκεκριμένο αγώνισμα, εθνικό πρωτάθλημα, και ο πρώτος νικητής στην ιστορία του Μαραθωνίου είναι ο Χαρίλαος Βασιλάκος με χρόνο 3 ώρες και 17 λεπτά. Την Κυριακή 24 Μαρτίου του 1996 έγινε ένας δεύτερος προκριματικός αγώνας, ο οποίος είχε νικητή το Γεώργιο Λαβρέντι με 3 ώρες 11 27 και πέμπτο το Λούι με 3 ώρες 18. Η επιμονή όμως του αξιωματικού του Λούι στο στρατό, του ταγματάρχη και μέλους της Οργανωτικής Επιτροπής και αφέτη του Μαραθωνίου Δρόμου του Γεώργιου Παπαδιαμαντόπουλου επέτρεψε στο Λούι να συμμετάσχει στον αγώνα που έγινε 5 μέρες αργότερα στις 29 Μαρτίου του 1896 με το παλιό ημερολόγιο, 10 Μαρτίου με το καινούριο, και έτσι ο Λούις ευτύχησε να γίνει ο πρώτος νικητής Ολυμπιακού Μαραθωνίου. Άρα, με όλα αυτά που σας προανέφερα, μπορούμε να πούμε ότι στην Αθήνα έχουμε για πρώτη φορά ένα αγώνισμα με δομή και κανονισμούς των Μαραθώνιων, με την ονομασία Μαραθώνιος Δρόμος. Ένα σταθερό σημείο εκκίνησης και ένα σταθερό σημείο τερματισμού αναλύωτα στο πέρασμα των χρόνων. Δεν μπορούν να αλλάξουν. Σταθερή σύνδεση όλης της πορείας της διαδρομής με αυτή της διαδρομής των πρώτων αγώνων Μαραθωνίου το 1896. Ουσιαστικά ο νεότερος δρόμος, ακόμα και αυτός που υπήρχε πριν την ανακατασκευή του 2004 που έγιναν κάποιες τροποποιήσεις όσον αφορά τις στροφές, πατάει πάνω στα ίδια χνάρια, στην ίδια πορεία, και θα έλεγα, επειδή το ζω από μικρός την διαδρομή αυτή, ελάχιστες είναι οι διαφοροποιήσεις που έχουν γίνει. Άρα λοιπόν έχουμε αυτή τη σύνδεση ότι τρέχουν πάνω στα χνάρια των πρωτοπόρων. Υπάρχει επίσης πλήρη συνάφεια της διαδρομής με ιστορικά και γεωγραφικά στοιχεία αναλύωτα στον πέρασμα των δεκαετιών. Η μορφολογία του εδάφους, το ανάγλυφο του εδάφους, τα σημεία της περιοχής, τα οποία αν διαβάσει κανείς στα βιβλία θα δει ότι έχουν και ιστορία και προϊστορία. Ειδικά στο Πικέρμι πηγαίνουμε σε χρόνους προϊστορικούς με τα ευρήματα που έχουν βρεθεί παλαιοντολογικά και αποδεικνύουν ότι πιθανότατα η Αττική, η Εύβοια και πιθανώς και το Αιγαίο Πέλαγος δεν υπήρχε και ήταν όλα ενωμένα με τη Μικρά Ασία, γιατί βρέθηκαν και προϊστορικά απολιθώματα ζώων. Και βεβαίως η διαδρομή αυτή είναι από σημείο σε σημείο. Δεν γίνεται όπως άλλοι μαραθώνοι με περιφερειακές διαδρομές, με το go and back, όπως είναι δηλαδή να πας μέχρι ένα σημείο και να γυρίσεις για να τερματίσεις. Όλα αυτά λοιπόν νομίζω ότι αιτιολογούν απόλυτα γιατί ο δικός μας μαραθώνιος δικαιούται να λέγεται ο αυθεντικός μαραθώνιος. Γιατί είναι αυτός που έβαλε τις βάσεις, που πρωτοτρέχθηκε και πάνω σε αυτόν άρχισαν μετά και στη Βοστόνη το 1897 και στους επόμενους μαραθώνιους που έγιναν για τους Ολυμπιακούς Αγώνες ή σε άλλα κράτη ως αθλητικά γεγονότα να διγίνονται οι διοργανώσεις τους. Δεν υπήρχε κάποιο άλλο πρότυπο ώστε να αντιγράψουμε εμείς, εμάς αντέγραψαν. Τώρα για να τρέξουμε λίγο την ιστορία, εγώ τουλάχιστον έχω την ικανοποίηση ότι την φετινή απόφαση στις αρχές του χρόνου του ΣΕΓΑΣ την είχα προτείνει στο βιβλίο που αναφέρθηκε στο μαραθώνιο «Ραντεβού με την ιστορία» πριν από 4 χρόνια
και αισθάνομαι έτσι μια ιδιαίτερη ικανοποίηση ότι κατά κάποιο τρόπο τολμήσαμε να πάμε σε κάτι που ήταν κόντρα πιθανώς στη συνήθεια και στα δεδομένα των ξένων, αλλά αξίζει για μας να υπάρχει αυτή η αντίληψη. Το 1906 έγινε ο επόμενος μαραθώνιος στην Ελλάδα. Για 10 χρόνια δεν είχε ξαναδιοργανωθεί μαραθώνιος. Το Σάββατο 18 Μαρτίου, με αφορμή τους Μεσοολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας, και ήταν ουσιαστικά το δεύτερο πανελλήνιο πρωτάθλημα. Ένα μήνα αργότερα έγινε στις 18 Απριλίου, άγνωστο πώς η απόσταση ήταν διαφορετική, υπολογίζεται ότι ήταν γύρω στις 41 χιλιόμετρα, 843 ή 860 μέτρα, έγινε ο μαραθώνιος των Μεσοολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας με νικητή έναν Καναδό, τον Βίλιαμ Σέρινγκ, με χρόνο 2 ώρες 51 λεπτά, 23 δευτερόλεπτα και 6 δέκατα, και καλύτερο Έλληνα, τον Γιάννη Αλεπού, πέμπτο, με 3 ώρες 9 λεπτά, 25 δευτερόλεπτα και 4 δέκατα. Από εκεί και πέρα, το πρωτάθλημα μαραθωνίου για κάποιες χρονιές δεν τελέστηκε, δεν χρειάζεται να τις αναφέρω, όλες τις υπόλοιπες χρονιές μετά το 1947 έχει διεξαχθεί ανελιπώς κατά συντριπτική πλειοψηφία στη διαδρομή της Αθήνας, αλλά έχει διεξαχθεί και σε άλλες πόλεις. Οι διακυμάνσεις στη διαδρομή υπήρχαν, όπως επίσης υπήρξαν και περιπτώσεις ακόμα και στους προβαλκανικούς ή στους πρώτους βαλκανικούς αγώνες το 1930, πιθανώς λόγω πολύ κακού δρόμου ή αδυναμίας ελέγχου των δρομέων, ο αγώνας ξεκίνησε από το Παναθηναϊκό στάδιο. Οι δρομείς έκαναν 3 στροφές στο στίβο του Παναθηναϊκού σταδίου, πήγαν μέχρι το Πικέρμι και επέστρεψαν στο στάδιο για να τερματίσουν. Αυτά, για όσους ενδιαφέρονται, τα περιλαμβάνω στα βιβλία και στο ελληνικό και στο αγγλικό, ακριβώς γιατί πάντα πίστευα ότι πρέπει να μελετάμε την ιστορία, να βρίσκουμε τις ελλείψεις, τις παραλήψεις ή τα λάθη και να την αφήνουμε για τους νεότερους. Για τις γυναίκες τώρα, γιατί υπάρχουν βεβαίως τώρα πια και πολλές γυναίκες που τρέχουν μαραθώνιο, ένα αγώνισμα που στην αρχή είχε επικριθεί ως απάνθρωπο. Για την Ελλάδα, ο πρώτος αγώνας έγινε το 1982 ως πανελλήνιο πρωτάθλημα και για πρώτη φορά στην αθλητική διαδρομή το 1990. Στους άνδρες το φετινό πρωτάθλημα ήταν το 81ο, με 61 να έχουν γίνει στη διαδρομή από τον μαραθώνα στο στάδιο, και βρίσκω την ευκαιρία να προσθέσω ότι όσοι έχετε ακούσει τους όρους κλασικός, παραδοσιακός ή ιστορικός, δεν ήταν η σωστή ονομασία. Αυτό που όλοι χρησιμοποιούσαμε μέχρι τώρα, κλασικός μαραθώνιος, έχει δύο εκδοχές. Η μία είναι ότι οι χώρες οι οποίες ακολούθησαν μετά το 1921 την απόφαση της ΙΑΑΦ για την απόσταση του μαραθωνίου, για να δείξουν ότι προσαρμόζονται σε αυτό που είναι επισημοποιημένο, έβαζαν τον όρο Classic Marathon. Υπάρχει όμως και η άλλη εκδοχή, και χώρες όπως η Σουηδία μέχρι το 1940 έκαναν τους μαραθωνίους στην απόσταση των 40 χιλιόμετρων, χρησιμοποιούσαν τον όρο Classic για να δείξουν ότι εμείς συμμορφωνόμαστε με αυτό το αρχέτυπο που υπήρχε το 1896 στην Αθήνα, δηλαδή τα 40 χιλιόμετρα. Δεν ξέρουμε ποιος είχε το δίκιο, το σίγουρο όμως είναι ότι ο όρος Classic για μας δεν εκφράζει αυτό το οποίο εμείς θέλουμε και λέμε αυθεντικό. Όσον αφορά τώρα την ιστορία των διοργανώσεων που έχουν γίνει στην αυθεντική διαδρομή, θυμίζω ότι έχουν διεξαχθεί 16 αγώνες μαραθωνίου μόνο ανδρών για τους βαλκανικούς αγώνες, και η τελευταία φορά έγινε το 1984. Δύο φορές ο μαραθώνιος αφορούσε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου,
το 1969 ήταν αγώνισμα μόνο για άνδρες και το 1982 και για γυναίκες. Ήταν η πρώτη μεγάλη διεθνής διοργάνωση στην οποία διοργανώθηκε αγώνας μαραθωνίου γυναικών με την περίφημη Πορτογαλίδα αθλήτρια Ρόζα Μότα να είναι η πρώτη νικήτρια μαραθωνίου γυναικών σε διεθνή διοργάνωση στην Αθήνα. Για τους Ολυμπιακούς αγώνες οι γυναίκες έτρεξαν πρώτη φορά στο Λος Άντζελες το 1984 με την περίφημη Ελβετίδα μαραθωνοδρόμο, την Άντερσεν, η οποία τερμάτιζε τρεκλίζοντας, υπενθυμίζοντας το τρέκλισμα και το πέσιμο του Ιταλού Ντοράντο Πιέτρι το 1908 στο Λονδίνο. Εκείνον όμως ατυχώς οι κριτές τον βοήθησαν να σηκωθεί και να τερματίσει και ακυρώθηκε και δεν αναδείχθηκε ποτέ Ολυμπιονίκης. Ο Πιέτρι, ο οποίος είχε τρέξει στην Αθήνα το 1906. Και ενώ την Ελβετίδα οι κριτές την παρακολουθούσαν από κοντά αλλά την άφησαν έστω τρεκλίζοντας να φτάσει στη γραμμή του τερματισμού. Πολύ σπουδαία βεβαίως διοργάνωση μαραθωνίου ήταν το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 1997. Δύο διαφορετικές ημέρες διεξήχθησαν οι αγώνες με νικητή Ισπανό και μια Ιαπωνέζα. Το 2004 βεβαίως οι δύο αγώνες του Ολυμπιακού Μαραθωνίου έγιναν στην αυθεντική διαδρομή με την Ιαπωνέζα Μιζούκι Νογκούτσι να είναι η νικήτρια και τον Ιταλό Στέφανο Μπαλντίνι ο νικητής, κράτησε το ρεκόρ μέχρι την περασμένη Κυριακή, όταν και το ρεκόρ της αυθεντικής διαδρομής καταρρίφθηκε από τον φετινό νικητή. Οι αθλητές που έτρεξαν στον Ολυμπιακό Μαραθώνιο του 2004 ουσιαστικά πάτησαν στα χνάρια των πιονέρων του αγωνίσματος, αφού και το 1896 είχε διεξαχθεί ο Μαραθώνιος για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αγώνας για έναν άλλο θεσμό έγινε το 2010 σε συνδυασμό με τον Μαραθώνιο της Αθήνας και αφορούσε το πρωτάθλημα του ΣΥΣΜ, στο οποίο είχε μεγάλη συμμετοχή η υπηρεσία του φίλου του Σπύρου, το ΑΣΑΕΔ, που διοργάνωσε το Παγκόσμιο Στρατιωτικό Πρωτάθλημα. Και νομίζω ότι όλοι αυτοί οι αγώνες, οι θεσμοί αυτοί, είναι σημαντικοί για την Ελλάδα. Αν τώρα πάμε λίγο γρήγορα στους αγώνες που οι περισσότεροι από τους δρομείς που μετέχουν εδώ στο Σύλλογο ΖΕΦΣ της Πιερίας ή σε άλλους συλλόγους μαραθωνοδρόμων, ο ανοιχτός αυτός μαραθώνιος, η ιδέα λοιπόν είχε ρυφθεί το 1937 αλλά δεν υλοποιήθηκε ποτέ. Μέχρι το 1955, όταν ο ΣΕΓΑΣ αποφάσισε να διοργανώνει έναν αγωνιστικό αγώνα, έναν διεθνή μαραθώνιο, καλώντας μάλιστα τους 6 πρώτους νικητές των προηγούμενων Ολυμπιακών Αγώνων. Αυτό συνετέλεσε να έλθουν στην Αθήνα στα τέλη της δεκαετίας του 50 και στις αρχές της δεκαετίας του 60 φημισμένοι μαραθωνοδρόμοι, και νομίζω ότι όλοι θα έχετε ακούσει το όνομα του θρυλικού Αιθίωπα Αμπέμπε Μπικίλα. Έτρεξε και υπήρχαν 100.000 άνθρωποι στη διαδρομή και στο Παναθηναϊκό στάδιο. Το 1967 καθιερώθηκε ένας άλλος αγώνας για τον εορτασμό της Ολυμπιακής ημέρας μαζί με άλλες εκδηλώσεις αγωνισμάτων στο Παναθηναϊκό στάδιο. Ο αγώνας αυτός απέκτησε σημαντική έγκλη, έφερε στην Αθήνα σπουδαίους δρομείς και το 1967 ο Bill Hancock, ένας Βρετανός πολύ καλός μαραθωνοδρόμος, είχε σημειώσει χρόνο 2 ώρες 11, 07 και 2 δέκατα, χρόνος ο οποίος παρέμεινε ως ρεκόρ διαδρομής 35 χρόνια. Καταρρίφθηκε από τον Μπαλντίνι το 2004 και καταρρίφθηκε πάλι το ρεκόρ μετά από 10 χρόνια φέτος. Η διοργάνωση αυτή όμως διακόπηκε το 1980. Υπήρξαν κάποιες άλλες προσπάθειες, κυρίως εμπορικών μαραθωνίων, κάτι το οποίο δεν ήταν απόλυτα έτσι συμβατό με την ελληνική αντίληψη για το πώς είναι ο μαραθώνιος.
Και έτσι το 1972 ξεκίνησε να διοργανώνεται ένας ανοιχτός αγώνας μαραθωνίου τον αργά το φθινόπωρο, και τότε μάλιστα το 1974 ήταν και η πρώτη φορά που μία Ελληνίδα έτρεξε μαραθώνιο. Ήταν η Γεωργία Χριστοδούλου, η οποία ολοκλήρωσε την κούρσα σε 5 ώρες, 1 λεπτό και 20 δευτερόλεπτα. Και βέβαια μπορούσαν να μετάσχουν και επίσημοι δρομείς. Ο αγώνας όμως δεν είχε καθαρά αγωνιστικό χαρακτήρα, ο στόχος του δεν ήταν να βρούμε ποιος ήταν ο καλύτερος μαραθωνοδρόμος ή την καλύτερη επίδοση. Στις αρχές της δεκαετίας του 80, με πρόεδρο του ΣΕΓΑΣ, το στέλεχος και βουλευτή και μετέπειτα υφυπουργό των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ, τον Γιώργο Κατσιμπάρδη, ο ΣΕΓΑΣ απέρριψε κάθε ιδέα διοργάνωσης μαραθωνίου με εμπορικούς στόχους και με συμμετοχή ιδιωτικών εταιριών από το sport management που τότε ξεπηδούσε και στην Ελλάδα, και καθιέρωσε έναν αγώνα με διοργανωτή την Ελληνική Ομοσπονδία και τον αφιέρωσε στη μνήμη του Γρηγόρη Λαμπράκη, συνδέοντας τον αγώνα με ένα σημαντικό πρόσωπο και του αθλητισμού και της πολιτικής, αλλά κυρίως της κοινωνικής δράσης και της διεκδίκησης της ειρήνης και της δημοκρατίας, τον Γρηγόρη Λαμπράκη, ο οποίος, όπως ξέρετε όλοι, είχε κάνει αυτή την μαραθώνια πορεία ουσιαστικά μόνος του για να διακηρύξει τις αρχές του αφοπλισμού, της ειρήνης και της δημοκρατίας. Έτσι συνδέθηκε και τιμάται ακόμα, γιατί ο αγώνας είναι αφιερωμένος στη μνήμη του Γρηγόρη Λαμπράκη, αυτή η σπουδαία προσωπικότητα του ελληνικού αθλητισμού και της ελληνικής πολιτικής κοινής, και βεβαίως ένας άνθρωπος ο οποίος είχε πολύ μεγάλη κοινωνική δράση. Βεβαίως η εξέλιξη των χρόνων δεν μπορούσε να αφήσει τον αγώνα σε κάποια στενά πλαίσια. Ο αγώνας άνοιξε, ο ΣΕΓΑΣ ως οργανωτής του μαραθωνίου ακολούθησε το μοντέλο ενός αγώνα που θα έχει και στοιχεία εμπορικά, αλλά όχι με την κακή έννοια του όρου. Έχει μια τέτοια οργανωτική δομή ώστε να μπορεί να προσελκύσει ξένους, να έχει υψηλά αγωνιστικά στάνταρ και παροχές και να συμπληρώνεται με παράλληλες εκδηλώσεις, και βέβαια για να συμβεί αυτό έπρεπε να υπάρξουν χορηγοί. Οι χορηγοί όμως, οι εταιρείες, είτε κρατικές είτε απόλυτα ιδιωτικές και με οποιοδήποτε αντικείμενο και αν έχουν, δεν μπορούν να μην έχουν κάποιο αντάλλαγμα. Και το αντάλλαγμα είναι η προβολή, η παρουσία των προϊόντων και των διαφημίσεων. Έτσι λοιπόν έφτασε ο αγώνας αυτός να είναι δομημένος. Ο στόχος όμως, να ξέρετε, είναι ότι για το ΣΕΓΑΣ, στο συμβούλιο του οποίου έχω την τιμή να μετέχω, δεν είναι να κερδίζει χρήματα για να πάνε στις τσέπες κάποιων. Είναι να μπορεί να προβάλλει το άθλημα γενικότερα, τον κλασικό αθλητισμό, να προβάλλει το δρομικό κίνημα, να παρακινεί μεγάλους και μικρούς να συμμετέχουν, να προσελκύει τους μικρούς αν έχουν τις δυνατότητες να γίνουν αθλητές, και βεβαίως τα οικονομικά κέρδη τα οποία αφήνει αυτός ο αγώνας να πηγαίνουν στο Γενικό Ταμείο της Ομοσπονδίας και να κατευθύνονται στον ενεργό αγωνιστικό αθλητισμό, δηλαδή στον αθλητισμό που γίνεται κυρίως για την νεολαία μέσα στα σωματεία, όπως και ο ιστορικός αρχέλαος της πόλης σας. Έτσι νομίζω ότι φτάσαμε σε αυτό το μοντέλο που βλέπετε όλοι, σε έναν αγώνα που έχει πλέον εμπεδωθεί στη συνείδηση των δρομέων όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού, με επαγγελματικά στελέχη και δομή τέτοια που εξασφαλίζουν την ποιότητα, την αξιοπιστία, την ασφάλεια και την υγεία των συμμετεχόντων όλου αυτού του πλήθους των 35.000 δρομέων κάθε ηλικίας που πήραν μέρος σε όλους τους αγώνες, και βεβαίως έχει και την σύμπραξη της AIMS, της Παγκόσμιας Ένωσης των Οργανωτών Μαραθωνίων, η οποία βεβαίως, κάνοντας και τη γιορτή και τη βράβευση των καλύτερων μαραθωνοδρόμων κάθε χρονιάς, στρέφει τους προβολείς
του διεθνούς ενδιαφέροντος και στη χώρα μας. Νομίζω ότι κερδίσαμε ένα brand name το οποίο ωφελεί τον αθλητισμό της χώρας μας, τον πολιτισμό, τον τουρισμό, την οικονομία. Δικαιούμαστε να τον προσδιορίζουμε ως αυθεντικό και γι' αυτό στο βιβλίο το οποίο έγραψα στα αγγλικά, από το ελληνικό πρωτότυπο βεβαίως μεταφράστηκε στα αγγλικά, ο στόχος μου ήτανε να μπορέσουμε να πείσουμε και τους ξένους και να μάθουν και οι ξένοι σωστά την ιστορία και γιατί το λέμε αυθεντικό, χωρίς κανένα ίχνος εθνικισμού και σοβινισμού. Δεν χρειάζεται να πω τίποτα άλλο, ρίχνουμε εδώ τους τίτλους. Σας ευχαριστώ θερμά για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε τον κύριο Μαμουζέλο Γιάννη και περνάμε τώρα στον Σπύρο Ανδρεόπουλο, ο οποίος θα μας μιλήσει για τον μαραθώνιο δρόμο. Ο κύριος Ανδρεόπουλος γεννήθηκε στην Πάτρα την 1η Αυγούστου του 1962, αθλητής του Αθλητικού Ποδοσφαιρικού Συλλόγου Πάτρε. Υπήρξε μέλος της Εθνικής Ομάδας Στίβου από το 1981 έως και που τερμάτισε την καριέρα του στο μαραθώνιο των Μετευρωπαϊκών Αγώνων Στίβου της Βουδαπέστης το 1998, κάτοχος πανελληνίων επιδόσεων με καλύτερες διακρίσεις. 7ος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στη Ρώμη το 1987. 12ος στο Παγκόσμιο Κύπελο Μαραθωνίου το 1987 στη Σεούλ. 2ος στους Μεσογειακούς Αγώνες στα 10.000 μέτρα στη Λατάκια της Συρίας το 1987. 10ος στους Πανευρωπαϊκούς Αγώνες στα 10.000 μέτρα στο Σπλίτ της τότε Ενωμένης Ιουγκοσλαβίας το 1990. 2ος στο Παγκόσμιο Στρατιωτικό Πρωτάθλημα του CISM το, CISM το 1990 στο Καγιάνι της Φιλανδίας. 2ος και 3ος στο Διεθνή Μαραθώνιο του Βερολίνου το 1988 και το 1989 αντίστοιχα. 1ος Βαλκανιονίκη στα 10.000 μέτρα και στο Μαραθώνιο Δρόμο 1984-1990 στα 10.000 μέτρα και 1994-1997 στον Μαραθώνιο. Ο κύριος Ανδρεόπουλος έχει συμμετάσχει σε 25 μαραθωνίους από το 1986 έως το 1998, των μεγαλύτερων πόλεων του κόσμου. Σε πανελλήνια πρωταθλήματα έχει κατακτήσει συνολικά 13 πρώτες νίκες στα αγωνίσματα των 5 και 10.000 μέτρων και στον μαραθώνιο. Εκτός των αγωνιστικών χώρων είναι απόφυτος του ΤΕΦΑ Αθηνών, είναι κατά απονομή αξιωματικός του πολεμικού ναυτικού και φέρει το βαθμό του αντιπλοιάρχου. Υπηρετεί στο Γενικό Επιτελείο Άμυνας ως Διευθυντής Ανωτάτου Συμβουλίου Αθλητισμού των Ένοπλων Δυνάμεων. Ο λόγος στον κύριο Σπύρο Ανδρεόπουλο. Και πάμε στη σειρά να σας καλησπερίσω. Εγώ θα πω κάποια πράγματα που έχει σχέση με το μαραθώνιο γενικότερα. Θα αναφερθώ κάποια πράγματα σε αυτά ίσως που είπε, κάποια πράγματα που είπε ο φίλος ο Γιάννης. Και θα εξηγήσω γιατί τα 42.195 μέτρα γίνανε επίσημη απόσταση. Κατά τη γνώμη μου βέβαια και κατά την κρίση τη δική μου και από τη σκοπιά του αθλητή, το πώς νιώθει ένας αθλητής και αυτό που εισπράττει ο φίλαθλος γενικότερα. Τον ενικήκαμε. Αυτό ήταν η περίφημη φράση, τον ενικήκαμε και οχυρωθείτε, διότι όπως γνωρίζουν κάποιοι που ξέρουν ιστορία πάρα πολύ καλά, γι' αυτό και δεν υπάρχει το όνομα του αρχαίου πλήτη, κατά τη γνώμη μου, του αρχαίου ημεροδρόμου, αλλά υπάρχει ο Αθηναίος ο πλήτης. Ο πλήτης, ο οποίος μετά τη μάχη έτρεξε γρήγορα, κατ' εντολή του Μιλτιάδη, του μεγαλύτερου στρατηγού, να αναγγείλει τη μάχη του Μαραθώνα, αλλά και οχυρωθείτε, διότι οι Πέρσες μετά την ήττα τους μπήκαν στα καράβια. 7 μόνο καράβια από τα 200, όπως γνωρίζουν κάποια ιστορία, καταστραφήκανε, τα καταστρέψανε, τα κάψανε οι Έλληνες. Και ο Μιλτιάδης, επειδή ο στρατός ήταν λίγο δυσκίνητος για να πάνε όλοι μαζί, όφιλε και έστειλε έναν ημεροδρόμο, όχι ημεροδρόμο βέβαια, έναν οπλίτη ο οποίος μπορούσε να καλύψει την απόσταση και έτρεξε γρήγορα και ανήλγε τον ενικήκαμεν μαζί με τα όπλα, διότι αν πήγαινε όπλος, κανένας δεν τον πίστευε. Πήγε με τα όπλα της μάχης και ταπονημένος και γι' αυτό και ξέπνεσε και είπε ενικήκαμεν και πέθανε. Αυτό ήταν γενεσιολογικός αιτία να γίνονται μαραθώνιοι ανά τον κόσμο. Τώρα, η ιστορία του Φιδιππίδη. Η ιστορία του Φιδιππίδη, όλοι γνωρίζουμε ότι ο Φιδιππίδης ήταν ένας προπονημένος ημεροδρόμος που κάλυπτε μεγάλες αποστάσεις και στην αρχαία Ελλάδα υπήρχαν ημεροδρόμοι που μεταφέραν τα μηνύματα, προπονημένοι βέβαια, σίγουρα προπονημένοι, για να πας 240 χιλιόμετρα στην Σπάρτη και να γυρίσεις.
μέσα σε δύο μέρες, νομίζω ότι είναι άθλος αυτό, έτσι. Γι' αυτό σίγουρα πρέπει να κάνεις, να είσαι γυμνασμένος. Και γι' αυτό το λόγο όλοι μας λέμε ο Φιδιππίδης νυφασμένο. Είναι όμως ο αρχαίος ο πλήτης και εμείς οι στρατιωτικοί, όπως θυμάται και σήμερα ο κ. Χατσαβίδης, γνωρίζει και πολύ καλά τη σχολή Λεπίδων. Τιμούμε αυτό και γνωρίζουμε πολύ καλά ότι οι στρατηγοί πάντα είχαν τους αγγελιοφόρους συμμάχες. Γι' αυτό και στην πραγματικότητα αυτό το όνομα παραμένει άγνωστο. Κατά τη γνώμη μου, βέβαια. Ο Γιάννης το είπε βέβαια αυτό. Ο Ολυμπιακός αγώνας, ο Μαραθώνιος, διεξήχθη την πέμπτη μέρα. Δεν τα λέω, έγιναν οι δεύτεροι δύο αγώνες πριν. Οι πρώτοι πανελλήνιοι αγώνες. Ο νικητής του Μαραθωνίου ήταν ο Έλληνας το 1896, ο Σπύρος Λούις, ο Νερουλάς. Ο Νερουλάς. Πολλοί λένε ότι έκλεψε. Εγώ δεν πιστεύω ότι έκλεψε, είμαι σίγουρος αυτό. Έτσι πιστεύω εγώ από τη σκοπιά του αθλητή. Όταν γίνεται τρεις μαραθώνιοι μέσα σε 15 μέρες, 17 μέρες, σίγουρα κάποιοι καταπονημένοι. Ο Σπύρος Λούις καθώς βελτιωνόταν. Ξεκίνησε πέμπτος, βελτιώθηκε πρώτος. Ίσως ήταν πιο καλά γυμνασμένος, μετέφερε το νερό, ήταν ίσα πιστεύω κατά τη γνώμη μου, ήταν ο πλέον. Ο πλέον αθλητής εντός εισαγωγικών, γιατί μετά δεν έξαντεξε κανένα μαραθώνιο, όπως ξέρετε, ο Σπύρος Λούις δεν έξαντεξε κανένα άλλο μαραθώνιο στη ζωή του, μετά την νίκη του αυτή. Αλλά η φύση του επαγγέλματός του τον έκανε να είναι ανθεκτικός. Και γι' αυτό άντεξε τρίτο μαραθώνιο μέσα σε 17 μέρες. Τερματισμός. Τι την πιο ωραία εικόνα που βλέπουμε εδώ. Βλέπουμε στο στάδιο την είσοδο του Σπύρου Λούι, ο οποίος ξεσήκωσε θεατές. Και όρθιοι παραλυρούσαν και ζητοκράβαζαν ρυθμικά το επίθετό του. Δίπλα του με το καπέλο που βλέπετε είναι ο διάδοχος τότε Κωνσταντίνος, ο οποίος το συνοδεύει τιμητικά τα τελευταία μέτρα να μπει στο στάδιο. Δεύτερος, εισήλθε στο στάδιο μόλις 7 λεπτά μετά ο Χαϊλός Βασιλάκος. Τα αποτελέσματα του 1996 τα βλέπετε. Σπύρος Λούις πρώτος, 2.58, δεν θέλω να τα βλέπετε κι εσείς για τη συντομία του χρόνου. 17 είναι οι συμμετέχοντες αθλητές. Τρίτος είναι ο Ούγγρος. Οι Ολυμπιακοί αγώνες του 1896 έζησαν εκείνη τη στιγμή τη σπουδαίων. Μπορώ να πω ότι ήταν το γεγονός το οποίο ο Σπύρος Λούις ουσιαστικά επισκίασε όλους τους νικητές των Ολυμπιακών Αγώνων, των πρώτων σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων. Και τότε ο Πιέρ Κουμπερντέν του είπε: σήμερα έγραψε ιστορία. Από τότε ο Μαραθώνιος άρχισε να κερδίζει συνεχώς σε δημοτικότητα και σήμερα είναι ένα από τα πλέον δημοφιλέστερα αθλήματα του στίβου. Και υποστηρίζεται από ένα δρομικό κίνημα με εκατομμύρια οπαδούς ανά τον κόσμο. Η επόμενη οργάνωση του Μαραθωνίου έγινε το 1897 στη Βοστόνη. Ενθουσιασμένοι οι Αμερικάνοι επίσημοι της Boston Athletics Association, που συνόδευε την Αμερικάνικη Αποστολή που συμμετείχε στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας, βλέποντας την ανταπόκριση του κόσμου, οργάνωσαν τον επόμενο Μαραθώνιο που έγινε το 1897 στη Βοστόνη και συνεχίζει μέχρι και σήμερα. Ουσιαστικά είναι για μένα ο πλέον διαχρονικός Μαραθώνιος στον κόσμο. Για εμάς τους Έλληνες, ο Μαραθώνιος της Βοστόνης είναι σημαντικός. Είναι σημαντικός γιατί έχει μεγάλη σύνδεση με τη χώρα μας για τους εξής λόγους. Συνέβαλε καθοριστικά στην ανάπτυξη του δρομικού κινήματος σε όλο τον κόσμο, στη διάδεση της ιδέας και των ιδανικών που προσβεύει ο Μαραθώνιος, καθώς και στην ανάμειξη ενός ιστορικού γεγονός της χώρας μας. Θα πρέπει να θυμίσουμε ότι το 1946, 20 Απριλίου, νικητής ήταν ο Έλληνας Στέλιος Κυριακίδης. Το 1939, όπως είπε και ο Γιάννης, έγινε ο Μαραθώνιος Βαλκανικών Αγώνων στη διαδρομή της Αθήνας, νικητής ο Στέλιος Κυριακίδης με 2.52.07. Ερχόμαστε στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 1908. Ο πρώτος Μαραθώνιος που διεξήχθηκε επί αποστάσεως 42.195 μέτρων. Η απόσταση των 42 χιλιόμετρων πώς προέκυψε? Προέκυψε, να δείτε, από τον άθωνα του Γουίνσο, όπου ήταν η κίνηση και ο τερματισμός στο Ολυμπιακό Στάδιο του 1908. Οι διοργανωτές του τερματισμού τον είχαν βάλει 50 μέτρα μετά την είσοδο του σταδίου των αθλητών. Όμως η βασιλική οικογένεια επέμενε και θα έπρεπε να ήταν μπροστά της για να δει τον τερματισμό. Και γι' αυτό μετρήθηκε μετά και ήταν 42.195 μέτρα. Θα τα πούμε πιο κάτω κάποια πράγματα. Και ερχόμαστε σε αυτό που είπε ο Γιάννης. Ο Ιταλός ο Ντοράντο Πιέτρι, ο Ιταλός ζαχαροπλάστης, πολύ καλός αθλητής, έπεσε 7 φορές με το που μπήκε στο γήπεδο. Με το που μπήκε στο γήπεδο, έπεσε 7 φορές. Συνέχισε. Υποβασταζόμενος βέβαια στο τελευταίο πέσιμό του, 5 μέτρα, 10 μέτρα νομίζω Γιάννη ήταν από τον τερματισμό, βλέποντας αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που κάνει αυτός ο αθλητής να τερματίσει, τη θέληση που έχει να τερματίσει, το στόχο που έχει βάλει, αυτά που πρεσβεύει ο Μαραθώνιος δηλαδή που σας λέω κι εγώ, που το νιώθω κι εγώ σαν αθλητής, το σηκώσαν οι κριτές βλέποντας το δεύτερο να πλησιάζει το χέρι.
και τον τερματίσανε. Βέβαια ακυρώθηκε, έτσι. 42.195 μέτρα. Τα 42.195 μέτρα καθιδέκα στο Μαραθώνιο των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι. Μέχρι τότε δεν είχε γίνει άλλο γεγονός το οποίο να συνεπάρει τον κόσμο. Είχαμε ένα γεγονός, Σπύρος Λούις 1896, 70.000 κόσμο στο Παναθηναϊκό Στάδιο που συγκλώνησε τα πλήθη. Και είχαμε το πέσιμο του Πιέτρη 7 φορές, ο οποίος μετά, παρόλο που ακυρώθηκε, συμμετείχε και σε άλλους αγώνες και τον κέρδισε πάντα το Χέινς, τον νικητή. Ήταν ένα από τους καλύτερους αθλητές του κόσμου. Βραβεύτηκε σε από πάρα πολύ κόσμο και από σωρίς βασιλικών οικογενειών από τον κόσμο. Με κυρίαρχα τη Δανία, γιατί η Δανέζα πριγκίπισσα ήταν εκεί στο στάδιο και συγκίνηκε τόσο πολύ που έχασε. Και γι' αυτό κατά τη γνώμη μου, εμένα, κατά τη γνώμη μου, έτσι, κατά τη γνώμη μου πιστεύω εγώ, ότι ένας λόγος που ήταν το ότι πήρε απόφαση η ΑΦ να καθιερώσει τη διαδρομή στα 2.195 μέτρα, κατά τη γνώμη μου πάντα το λέω, δεν είμαι και σίγουρος εγώ, αλλά θεωρώ ότι ήταν αυτό ένα γεγονός που θέλαν και οι διοργανωτές να δουν κάτι το παρόμοιο ίσως και κάτι το οποίο να συνεπέρει τον κόσμο. Μαραθώνιο 1948. Η εκκίνηση δόθηκε, σας παίρνω κομμάτια-κομμάτια, για ποιο λόγο, θέλω να δείτε κάποια πράγματα, τι είναι μαραθώνιος και τι νιώθει ένας αθλητής που τερματίζει. Η εκκίνηση δόθηκε στις 7 Αυγούστου και μεταξύ 41 αθλητών που βρέθηκαν στα φετήρια ήταν και δύο Έλληνες, ο Στέλιος Κυλιακίδης και ο Αθανάσης Ραγάζος. Ο 21χρονος Βέλγος αξιωματικός, αλεξιωτικός συγγνώμη, και αξιωματικός Ετιέν Γκαγί τέθηκε επικεφαλής κούρσας και στο 25ο χιλιόμετρο είχε διαφορά 41 δευτερόλεπτα. Δεν άντεξε όμως το ρυθμό και στο 30ο χιλιόμετρο προσπερνάει ο Νοτιοκορεάτης Τσόι Γιούν Τσιλ. Ο τελευταίος δεν μέτρησε σωστά τις δυνάμεις του και αναγκάστηκε να εγκαταλείψει στο 36ο χιλιόμετρο. 5 χιλιόμετρα πριν από το Γουέμπλεϊ, τότε ήταν το Γουέμπλεϊ, πραγματικά το πρώτο Γουέμπλεϊ βέβαια, προηγούταν ο Αργεντινός Καμπρέρα με τον Γκαγί να τον ακολουθεί με διαφορά 5 δευτερολέπτων. Τρίτος, ο 38χρονος Βρετανός Τόμ Ρίτσαρντς. Ο Βέλγος αποφάσισε να ρισκάρει, αφήνοντας 70 μέτρα πίσω τον Καμπρέρα και 120 μέτρα τον Ρίτσαρντς. Μπαίνει πρώτος στο στάδιο υπό της επιφημίας των φιλάθλων και θεωρούσε τον εαυτό του βέβαιο νικητή, μέχρι που άρχισε να παραπέει. Ενώ προσπαθούσε να κατηθεί όρθιος, τον προσπέρασαν ο Αργεντινός και ο Βρετανός. Οι κριτές δεν επαναλαμβάνουν βέβαια το λάθος του 1908 και ο Γκαγί κατάφερε να συρθεί ως την γραμμή τερματισμού σχεδόν μπουσουλώντας, κατακτώντας τελικά το χάλκινο μετάλλιο. Ο Βέλγος απουσίασε την απονομή επειδή μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με αποτέλεσμα να κυκλοφορήσει η φήμη ότι είχε πεθάνει. Ο Κυριακίδης, για την ιστορία να το πούμε, τερμάτισε 11ος, ενώ ο Ραγάζος εγκατέλειψε. Τώρα, κατά τη γνώμη μου, τα γεγονότα του 1908 και του 1948 ήταν που ο Μαραθώνιος απέκτησε φανατισμό και μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά των φιλάθλων. Και γι' αυτό σήμερα, στους Ολυμπιακούς Αγώνες, διεξάγεται πάντα την τελευταία ημέρα. Όλα αυτά υπήρχε μια μεγάλη απήξη από πολύ μεγάλο κόσμο στο Μαραθώνιο και από τα τέλη του 1960 και μετέπειτα. Έχει αναπτυχθεί σε όλο τον κόσμο, σε παγκόσμιο επίπεδο, ένα κίνημα μαραθωνίου όπου συμμετέχουν. Γιατί είναι το μοναδικό αγώνισμα, αγαπητοί φίλοι και φίλες, που συμμετέχουν ο καλύτερος αθλητής του κόσμου με τον απλό αθλούμενο. Είναι το μοναδικό αγώνισμα του στίβου. Συμμετέχουν, όπως είπαμε, οι ελίτ μαζί με τους απλούς αθλούμενους που θέλουν να τερματίσουν έναν αγώνα και να νιώσουν ποιος είναι ο στόχος να τερματίσουν ένα μαραθώνιο και να βιώσουν όλα τα ιδανικά που πρεσβεύει ο Μαραθώνιος. Κάθε χρόνο σχεδόν σε όλες τις πόλεις του κόσμου οργανώνονται μαραθώνιοι. Δυστυχώς, το λέω δυστυχώς στους Έλληνες, στη χώρα μας ο Μαραθώνιος κατέκτησε τους Έλληνες τα τελευταία χρόνια. Βέβαια, υπολείπεται ακόμα το Μαραθώνιο της Νέας Υόρκης, όπως βλέπετε. Εδώ είναι η κίνηση από τη γέφυρα του Βερατζέρο. 65 με 70 χιλιάδες κόσμος παίρνει κίνηση. Μαραθώνιος του Λονδίνου, το ίδιο. Μαραθώνιος του Βερολίνου, όπου είχα την τιμή δύο φορές να είμαι τριάδα, το 1988 και το 1989. Εδώ έχουν διασκίσει αυτό από το πλήθος που βλέπετε δρομέων. 4 χιλιόμετρα πριν την εκκίνηση. Έχει δοθεί η κίνηση και είναι 4 χιλιόμετρα. Και σκεφτείτε αυτό το τι μάζα υπάρχει. Πόσο όλος ο κόσμος έχει αγαπήσει και έχει αγκαλιάσει αυτό το προϊόν που είπε και ο Γιάννης, γιατί είναι και προϊόν marketing, αυτό το οποίο εμείς το κάναμε αγώνισμα, το κάναμε άθλο. Μαραθώνιο στο Σικάγο, πάλι βλέπετε. Και ήρθαμε στο Μαραθώνιο της Αθήνας, στο Μαραθώνιο Γρηγόρης Αλαμπράκης, τα είπε ο Γιάννης, δεν χρειάζεται να τα πω κι εγώ.
Που άρχισε τα τελευταία χρόνια να γίνεται κάτι και μετά το 2004 να γίνεται ένας μαραθώνιος εφάμιλος διεθνών ποδηγραφών. Και μετά από μεγάλη πίεση όλων, όπως ο Γιάννης το λέει, και είναι σωστό αυτή η έκφραση, να γίνεται αυθεντικός μαραθώνιος, ο οποίος διεξάγεται στα αρχές Νοεμβρίου εκάστου έτους, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Ολλανδικής Επιτροπής, τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας και αναγνωρίζεται από την AIMS. Η AIMS είναι η Παγκόσμια Ένωση Μαραθωνίων, οργανωτών μαραθωνίων σε όλο τον κόσμο. Τα συναισθήματα που νιώθει κάποιος όταν τρέχει μαραθώνιο. Όσοι από εδώ στην αίθουσα που έχουν τρέξει αρκετοί, καταλαβαίνουν αυτά που λέω. Εγώ λέω πολλές φορές σε πάρα πολλούς φίλους, αν θέλεις πραγματικά να νιώσεις και να αντεπεξέλθεις στη ζωή σου σε πολλά πράγματα, τρέξε ένα μαραθώνιο. Το συνιστώ αυτό, τρέξτε ένα μαραθώνιο στη ζωή σας. Ποια είναι τα συναισθήματα? Μόνο που αγωνίζεσαι και τρέχεις 42.195 μέτρα. Μου έχει τύχει εμένα μεσογειακούς αγώνες να εγκαταλείψω 400 χιλιόμετρο. Λέγανε όλοι ο Αδριόπουλος εγκατέλειψε έναν πρώτο, εγκατέλειψε διότι θα τον περνάγανε οι άλλοι. Δεν είχα αυτό το κόμπλεξ. Δυστυχώς. Έχω κάνει κριτική στον εαυτό μου μετά πολλά χρόνια. Έχω ήδη σταματήσει τόσα χρόνια. Δεν μπόρεσε άλλο. Δεν είχα άλλες δυνάμεις. Τελείωσα. Είναι αυτό που θα το πούμε πιο κάτω. Ποια είναι άλλο που κάνει κάποιος τρέχει ένα άθλο αυτό, ένα μαραθώνιο? Η υπέρβαση των ορίων. Για να τρέξει όμως και να κάνει υπέρβαση των ορίων, πρέπει να είσαι απόλυτα συγκεντρωμένος, να έχει συγκεκριμένο στόχο, να αντέξει σωματικό πόνο, να πεισμώνει συνέχεια, να ξεπερνάς το τείχος, θα πούμε τι είναι το τείχος, η αγωνία του τερματισμού και τέλος, αφού τερματίζεις, να νιώσεις αυτή τη χαρά και την προσπάθεια. Όλα τα παραπάνω συνδυάζονται άριστα με την υπέρβαση και το σημερινό δυσκολίων της ζωής μας. Ρεκόρ. Τα παγκόσμια ρεκόρ δεν αναγνωρίζονται επισήμως από την Παγκόσμια Ομοσπονδία. Οι καλύτεροι χρόνοι αναφέρονται ως καλύτερες παγκόσμιες επιδόσεις. Για να αναγνωριστεί κάποια επίδοση, θα πρέπει να πληρεί τις υποδιαγραφές οι αθλητές. Θα τα λέμε τώρα, γιατί άμα μιλάμε, θα μιλάμε τώρα 3 ώρες. Οι συγκρίσεις σε χρόνους μαραθωνίους εξακολουθούν να είναι πολύ δύσκολες, καθώς οι διαδρομές διαφέρουν τόσο πολύ από τις υψομετρικές διαφορές, την επιφάνεια, τις καιρικές συνθήκες κτλ. Συνήθως οι χρόνοι που πετυχαίνονται σε επίπεδες διαδρομές, κοντά στην επιφάνεια της θάλασσας, δηλαδή με μηδενικό υψόμετρο, με καλές κλιματολογικές συνθήκες, δηλαδή καλή κλιματολογική συνθήκες ποιες είναι, ούτε πολύ ζέστη ούτε πάρα πολύ κρύο, είναι μια θερμοκρασία της τάξης περίπου των 10, 12 βαθμών, 13, 15, 16, δηλαδή πάνω από 12, κατά τη γνώμη μου, έτσι, για εμάς τους Έλληνες, ίσως και κάποιους άλλους πιο ψυχρούς να είναι και 7, 6, 7, 8, και να μην έχει πάρα πολύ υγρασία. Βέβαια, πετυχαίνονται οι μεγάλες επιδόσεις από τους πολύ μεγάλους αθλητές με τη βοήθεια λαγών τώρα πια. Δηλαδή, τι είναι λαγός? Είναι ο δρομέας που δίνει ένα καθορισμένο ρυθμό για να επιτευχθεί η επίδοση. Παγκόσμιες επιδόσεις. Η καλύτερη παγκόσμια επίδοση είναι 2 ώρες, 2 λεπτά και 57 δευτερόλεπτα. Μια μεγάλη επίδοση, πάρα πολύ μεγάλη επίδοση. Σημειώθηκε φέτος, το 20 Σεπτεμβρίου 2014, στο Μαραθώνιο του Βερολίνου από τον Ντένις Κιμέτο από την Κένια, ο οποίος βραβεύτηκε στην Ελλάδα στον καλά της AIMS. Ως καλύτερος μαραθώνιος του κόσμου. Η καλύτερη παγκόσμια επίδοση της γυναίκας είναι 2 ώρες 15 λεπτά και 25 δευτερόλεπτα. Μιλάμε για αντρική επίδοση, την οποία την έχει πολλά λάθη. Μια πολύ καλή μας φίλη από την Αγγλία και πολύ φιλέλη. Είναι φίλη, δηλαδή είναι πολύ, αγαπάει πάρα πολύ την ιστορία. Ξέρει πολλά πράγματα περισσότερα από όλους μας. Και αγαπάει την Ελλάδα. Έχει τρέξει το μαραθώνιο της Αθήνας, το μαραθώνιο μάλλον του Ολυμπιακού Αγώνα το 2004 που εγκατέλειψε. Εγκατέλειψε διότι πήγε να κάνει και εδώ παγκόσμιο ρεκόρ. Αυτή η επίδοση όμως τη χάνει υποβιβασμένη από την ΙΑΦ, καθώς σημειώθηκε με τη χρήση ανδρών λαγών. Δεν ακυρώθηκε αυτή η επίδοση, απλώς τη χάνει απλώς υποβαθμισμένη, διότι δεν υπήρχε ανάλογος κανονισμός που να απαγορεύει ουσιαστικά τους λαγούς. Οι λαγοί επιτρέπονται, αλλά δεν μπορεί να είναι δηλαδή άντρας στη γυναίκα και γι' αυτό το λόγο, επειδή υπήρχε ανάλογος κανονισμός, είναι λίγο υποβαθμισμένη αυτή η επίδοση. Αλλά παρόλα αυτά όμως το παγκόσμιο ρεκόρ το έχει ίδια, 2 ώρες 17 και στα 2 δευτερόλεπτα από το 2005. Μια πάρα πολύ μεγάλη επίδοση. Μια αθλήτρια για μένα είναι η προσωποποίηση του πείσματος και της μεγάλης επιμονής. Από τα πρώτα μέτρα υποφέρει και υποφέρει. Δηλαδή, άμα όποιοι την ξέρουν, όποιοι έχουν τρέξει εδώ πέρα, ο Γιάννης ο Καραγιάννης που είναι εδώ στην AIMS, ξέρει πολύ καλά την Πόλα Ράιφιλντ και την έχετε δει με το κούνημα του κεφαλιού της και να φωνάζει συνέχεια κάθε μέτρο αυτό το πράγμα. Συμμετοχή. Οι περισσότεροι δεν έχουν ένα μαραθώνιο να κερδίσουν. Σημαντικότερο για τους περισσότερους δρομείς είναι ο προσωπικός χρόνος τερματισμού τους
και η τοποθέτησή τους μέσα στην αντίστοιχη ηλικιακή της ομάδα. Επίσης, σκοπός να τερματίσουν, να νιώσουν αυτά πρεσβεύει τα ιδανικά πρεσβεύει ο Μαραθώνιος. Δηλαδή, αυτό το τάνιο αγώνα που κάνει κάποιος για να τερματίσει. Η συμμετοχή μερικές φορές μπορεί να είναι πολύ δύσκολη στους μεγάλους μαραθωνίους. Και αυτό για να συμμετάσχει κάποιος σε ένας μεγάλης μαραθωνίους Λονδίνου, Νέας Υόρκης, Βοστόνης, Βερολίνου κλπ. Θα πρέπει να κάνει ανάλογη αίτηση και εφόσον βέβαια εγκριθεί. Οι περισσότεροι όμως συμμετέχουν που θέλουν να συμμετάσχουν πλέον υψηλά χρηματικά ποσά. Βλέπετε πόσο το προϊόν είναι πολύ εμπορεύσιμο. Υπάρχουν αιτήσεις που ξεπερνούν τις 120-130.000 σε μεγάλους μαραθωνίους, όπως είπα. Μόνο 60-65.000 τρέχουν, μέχρι εκεί βέβαια το σύστημα και το χρόνο σου παίρνει, διότι μετά δίνεται ο δρόμος στην κυκλοφορία. Όπως ξέρετε, δεν μπορεί να κλείσει μια πόλη 15 και 20 ώρες. Προετοιμασία. Οι περισσότεροι, και είπε στους προπονητές, θεωρούν ότι το πιο σημαντικό πράγμα στην προετοιμασία για μαραθώνιο είναι το τρέξιμο μεγάλων αποστάσεων, αλλά μεθοδικά. Κατά τη γνώμη μου, για να συμμετάσχει ένας νέος δρομέας σε ένα μαραθώνιο, γιατί για κανένα σας δεν είναι αργά, οποιοδήποτε για μένα μπορεί να τερματίσει. 5 ώρες, 4 ώρες, 6 ώρες μπορεί να τερματίσει. Είναι 6 εβδομάδες πριν τον αγώνα να έχει τρέξει μια απόσταση 25 με 32 χιλιόμετρα. Και σε εβδομαδιαία βάση να προπονείται τουλάχιστον, να προπονηθεί βέβαια ένα χρόνο, περίπου 9-10 μήνες ένα χρόνο, καλύπτοντας περί τα 60 με 80 χιλιόμετρα περίπου. Οι αλίτ αθλητές τρέχουν μέχρι και 250 χιλιόμετρα εβδομάδα. Αλλά τα πολλά χιλιόμετρα δεν είναι πάντα το καλύτερο, καθώς εγκυμεδινούν και μεγαλύτερο κίνδυνο τραυματισμού. Η πολύ γρήγορη προπόνηση επίσης μπορεί να αποκαλέσει τραυματισμούς, οπότε συνιστάται μια προπόνηση με βάση ένα καλό σχεδιασμό και πάντα σύμφωνα με τις δυνατότητες και τους στόχους που έχει βάλει ο καθένας μας. Εξοπλισμός. Εδώ υπάρχει μια μεγάλη βιομηχανία πίσω από αυτήν την ιστορία. Ο καλός εξοπλισμός που είναι τα παπούτσα, το βασικό βέβαια του αθλητή, η φανέλα, σορτς, κάλτσες κλπ. Είναι τα αξεσουάρ ενός μαραθώνιου δρόμου. Και τα πιο σημαντικά, τα είπαμε, είναι τα παπούτσα. Και ότι γιατί είναι σημαντικά, διότι κάποιοι παπούτσι που δεν πάει στον αθλητή μπορεί να τον τραυματίσει και να τον βγάλει εκτός κούρσας. Άρα ο αθλητής θα πρέπει με σκολαστικότητα να διαλέξει σωστά τον εξοπλισμό του. Να έχει φορέσει το σόρτ σου και το φανελάκι που θα αγωνιστεί σε μια προηγούμενη διαδρομή για να διαπιστώσει ότι του προκαλεί προβλήματα. Είναι πολύ συνηθισμένο κάποιο σόρτ, φανέλα κλπ. Να τραυματίσει έναν αθλητή. Άλλα φαινόμενα που παθαίνει τώρα κάποιο αθλητή όταν τρέχει μαραθώνιο είναι τα μαύρα νύχια, ερεθισμένες θυλές, εκτός σημειακούς και σκελετικούς τραυματισμούς. Γι' αυτό οι εταιρείες έχουν βγάλει διάφορα εξοπλισμούς για όλα αυτά, από εσώρουχα μέχρι και σχεδόν με τον αγώνα, για να μπορούν να μην έχουν όλο αυτό το ακουάστιο μαραθωνοδρόμος. Για να τρέξει ένα μαραθώνιο, τι πρέπει να τρέχει να έχει ένας? Ενέργεια. Ενέργεια είναι το μυκό γλυκογόνο, είναι το καύσιμο του οργανισμού, να το πούμε απλά. Ένας αθλητής που γυμνάζεται εντατικά μπορεί να αποθηκεύσει μυκό γλυκογόνο στον οργανισμό του για μια απόσταση γύρω στα 30 χιλιόμετρα. Αυτό σημαίνει ότι είναι δυνατόν ένας αθλητής να μην έχει αρκετή ενέργεια στα τελευταία 10-12 χιλιόμετρα του αγώνα. Αυτό λέγεται ρίσκο τείχου, το hit the wall που λέμε, και είναι ένα συνέστημα απότομης και αναπάντηκης εξάντλησης. Τι είναι το χτυπό στον τοίχο? Το έχω πάθει εγώ ο ίδιος. Αυτό που νιώθει ο αθλητής είναι αδυναμία λειτουργίας στο κεφάλι του, που συνέχεια της μείωσης του γλυκογόνου, του καύσιμου του οργανισμού δηλαδή. Τα αποτελέσματα ποια είναι? Ο δρομέας να βρίσκεται σε σύγχυση, αδύναμος και πολύ ευαίσθητος συναισθηματικά. Αυτό βέβαια δικαιολογεί το ξέσπασμα σε κλάδια αθλητών κατά τη διάρκεια αγώνων. Και όχι μόνο μαραθώνιο, και οποιοδήποτε αθλητή κάνει μεγάλη προσπάθεια. Η προσωρινή απώλεια συνείδησης για κάποιους πολύ πιο σοβαρά και αδυναμία λήψη αποφάσεων. Τώρα σε επιδόματα σε φοιτητές, όχι σε αθλητές, κάποιοι φοιτητές, το κάνα στεφά αυτό, κάτω των 3 μικρομιλιμόλ αγγλικό ένα λίτρο αίματος όπως μετριέται, έως που είναι το όριο είναι 3,5 με 5,5 έως 2,5, το άτομο αρχίζει την ικανότητα να κάνει υπολογισμούς. Κάτω από 2,5 έως 1,5 εμφάνισε αδυναμία στην ανάγνωση. Και σταδιακά, όσο το επίπεδο ζαχάρου μειώνονταν, εμφάνισαν παρεστήσεις. Αυτό γιατί ο εγκέφαλος έπαψε να λειτουργεί και οι νευρώνες του εγκεφάλου έδιναν, μάλλον παραποιούσαν τις εικόνες. Πολλοί αθλητές, βλέπετε την Γκαμπρίλα Άντερσεν, το είπε ο Γιάννης, έμπαινε στο γήπεδο, στο στάδιο, παραπέοντας. Αυτή όμως δεν έχει την εικόνα αυτή. Αυτή την είδε μετά. Αυτή έχει την εικόνα ότι πάει στο στόχο να τερματίσει. Έστω με την ακμιάδα των δυνάμεών της. Αυτό που μπορούσε να κάνει, ο στόχος που είχε βάλει ο αθλητής, το πείσμα, η επιμονή, η θέληση, την έφαγε να τερματίσει. Και τερμάτισε.
Επομένως, ένα από τα βασικά στοιχεία της προπόνησης μαραθωνίου είναι να μπορεί ο οργανισμός να αποθηκεύει στους μυς περισσότερη ενέργεια. Αυτό είναι ο βασικός. Δηλαδή να παράγει ενέργεια από το λίπος και επίσης να παράγει ενέργεια από το λίπος όταν μειώνεται το επίπεδο του γλυκόνου που προέρχεται στους υδατάνθρακες. Τα λέω σύντομα, γιατί άμα τα λέω πολλή ώρα και κάνω εισαγωγή. Κάποια θέματα που είναι προπονητικά θα κάνουμε πολλές ώρες. Αν θέλει η φίλη του διδρομής, κάποια στιγμή να κάνουμε μόνο για δρομής μια άλλη έτσι, ομιλία. Η δίαιτα μαραθωνοδρόμου. Πολλοί μαραθωνοδρόμοι κάνουν τη δίαιτα, η οποία τις τελευταίες μέρες καταναλώνει τις εξής τροφές. Επί τρεις ημέρες λαμβάνει μόνο πλούσιες σε πρωτεΐνες, τις άλλες τρεις μέρες υδατάνθρακες και την παραμονή του αγώνα το φαγητό που έχει μειχτή δίαιτα, δηλαδή υδατάνθρακες και πρωτεΐνες. Αυτό τι κάνει? Δεν θέλει ο οργανισμός. Ο οργανισμός συνήθως δεν παράγει σε πολύ ψηλό επίπεδο την ενέργεια. Τι κάνει ο αθλητής? Χαμηλώνει την ενέργεια και ο οργανισμός, επειδή του δίνει ερέθισμα ότι τη χαμηλώνει και έχει μάθει να κάνει μεγάλες αποστάσεις, πρέπει να αποθηκεύσει μεγάλη ενέργεια. Αυτό κάνει. Δεν έχει δηλαδή μεσαίο επίπεδο ενέργειας, έχει πολύ ψηλό επίπεδο ενέργειας. Τώρα ο αθλητής, αυτά εμείς δεν τα είχαμε, θα πρέπει να έχει μαζί του κατά τον αγώνα κάποια παρασκευάσματα γλυκόζης σε μορφή τζέλ, τα οποία παρέχουν αποθέματα ενέργειας, νάτριο και κάλιο, για την αποφυγή που λέγαμε του τείχου. Επίσης, κάποιοι αθλητές λένε στον δρόμο να πάρω μπανάνες, να πάρω να φάω κάτι. Εγώ διαφωνώ, διότι αυτό εγκυμονεί υψηλού ρίσκο και γιατί θα έχει σίγουρα για μένα στομαχικές διαταραχές. Καμία τροφή δηλαδή στερεά να μην πάρει, απόψη μου. Μόνο σε υγρά μορφή. Και αυτό πολλοί αθλητές το κάνουν και με το, έτσι. Πώς νιώθει ένας μαραθωνοδρόμος πριν τη μάχη? Ο αγώνας αρχίζει σε 9. Το ξυπνητήρι ξυπνάει 5 ώρα. Τρώει ένα πλούσιο πρωινό στις υδατάνθρακες, ντύνεται, φάει τα ρούχα του και ξεκινάει για τον αγώνα. Παίρνει το μετρό, το λεωφορείο. Από τις 6 έως 8 πίνει 1,5 λίτρο νερού γουλιά-γουλιά. Όχι απότομα, γουλιά-γουλιά. Να νιωθεί σιγά-σιγά. 8 και 15 αρχίζει να αποθερμαίνεται με διατάσεις και 10-15 λεπτά το πολύ, χαλαρό τρέξιμο, εάν είναι κάποιος αθλητής σε καλό επίπεδο για να μπορεί να φύγει γρήγορα, για να είναι ζεστός που λέμε. Τα αθλητικά του παπούτσα να έχουν δοκιμαστεί για περίπου 80 με 100 χιλιόμετρα στην προπόνηση, ώστε να μην το χτυπήσουν την ώρα του αγώνα. Στις 8.30 ο μαραθωνοδρόμος φορά την αγωνιστική του ετοιμασία, αλήθεια με βαζελίνη την περιοχή ανάμεσα στα σχέλη, στις μασχάλες, για να αποφύγει τα εγκάματα τριβής. Παραδίδει τον ρουχισμό του και στις 8.45 περίπου παίρνει τη θέση στην εκκίνηση. 8.55 με 9 κοιτάζει γύρω του. Αυτό το κάνει από άγχος, αδυναμία, περιμένει, κοιτάει πού είναι ο αφέτης, πού πρέπει να το δω να φύγω γρήγορα. Οι καλοί αθλητές, οι πιο αργοί ίσως το διασκεδάζουν με τον διπλανό του, πειράζονται. Πάντως το άγχος το έχουν. Και σε 9 ακούγεται ο ήχος του πιστόλι και ο αγώνας ξεκίνησε. Σκέψε τον μαθοδρόμο. Μέχρι το 20ο χιλιόμετρο η προσοχή και η σκέψη του είναι αποσπασμένες καθαρά στους αντιπάλους του, εάν είναι καλός αθλητής. Εάν δεν είναι καλός αθλητής, στην παρέα του, στους διπλανούς του φίλους. Ευχαριστία τη διαδρομή, χαιρετά τους φιλάθλους. Δεν ξεχνά βέβαια αυτό που έχει σχεδιάσει. Να ανυδατώνεται και να παίρνει τα υγρά όπως τα έχει σχεδιάσει. Στο 25ο χιλιόμετρο ο μυϊκός κάμματος αρχίζει να είναι αισθητός και προσπαθεί να μην το σκέφτεται. Έχουμε ακόμα παιδιά, λέει, 17 χιλιόμετρα να τερματίσουμε. 300 χιλιόμετρο. Ο μυϊκός κάμματος τώρα πια είναι αισθητός και ειδικά στο Μαραθώνιο της Αθήνας. Συγκεντρώνεται απόλυτα στην προσπάθειά του, προσπαθεί να συντονίσει τις κινήσεις του και να ξεπεράσει την κούραση. 35ο χιλιόμετρο. Πονάει αρκετά, αλλά επιμένει. Ενυδατώνεται, βάζει στόχους αποστάσεις. Δηλαδή λέει να πάω άλλα 100 μέτρα που βλέπω τη στάση του μετρό, βλέπω το ζαχαροπλαστείο, βλέπω εκείνο. Αυτό είναι στόχος για τον αθλητή. Και άρα θα πρέπει να διακατέχεται συνέχεια από θετικές σκέψεις. Πρέπει να τερματίσει γιατί οι φίλοι του, τον περιμένει η χώρα του, αν είναι αθλητής σε πολύ ψηλό επίπεδο, να κάνει τη διάκριση, τον περιμένει η οικογένειά του, η παρέα του, για να το δουν τερμάτισε. 40 χιλιόμετρο. Επιτέλους, φτάνουμε και εδώ, λέει ο αθλητής. Σφίγγει τα δόντια του, το μυαλό του συγκεντρώνεται, ώστε να δίνει διαρκώς εντερό στο σώμα του για να κινείται. Ο τερματισμός. 42 χιλιόμετρα. Μένουν ακόμα 195 μέτρα. Μπήκα στο γήπεδο, στο Παναθηναϊκό στάδιο. Αλλά είναι 195 μέτρα. Κοιτάζει μπροστά του, βλέπει τερματισμό. Ξαφνικά νιώθει δυνάμεις, τεράστιες δυνάμεις. Από το πουθενά. Οι δικοί μου, λέει, με βλέπουν τώρα που πώς μπαίνω ζωντανό στο γήπεδο. Αυτό νιώθει ο αθλητής. Ο διπλανός του
Το απλώνει το χέρι για να τερματίσει μαζί. Αυτό γίνεται πάρα πολύ συχνά. Δεν το ξέρει, αλλά ξέρετε, είναι πάρα πολύ ωραίο συνέστημα αυτό. Όλα τα παραπάνω είναι αυτά που κάνουν τη συμμετοχή σε ένα μαραθώνιο κάτι παραπάνω από συναρπαστική και η εμπειρία που αποκομίζει κάποιος τερματίζοντας ένα μαραθώνιο είναι πολύ σημαντικές. Καθώς πολλές φορές επηρεάζει σημαντικά τον τρόπο σκέψης του και τη συμπεριφορά του. Τελειώνοντας, βέβαια, θέλω να πω κάποια πράγματα και κάποιες μορφές που κατά την κρίση μου αυτό είναι. Ο Στέλιος Κυριακίδης, διότι τερμάτισε και νίκησε ένα μαραθώνιο, κατά τη γνώμη μου, το μαραθώνιο της Βοστόνης, ένα ιστορικό μαραθώνιο. Ο Αμπέμπε Μπικίλα, όποιος δεν το ξέρετε, είναι Αιθίωπας, το 1900, νικητής της δύο Ολυμπιάδες, 1960-1964. Το 1960, για όσοι δεν ξέρετε, τερμάτισε το παπούτσα. Το χτυπήσανε, τα παράτησε, τερμάτισε με τα παπούτσα. Το 1964 όμως, Τόκιο, η ASICS, ήξερε το τούτο σε παπούτσα και τερμάτισε. Κέρδισε. Δεν κάνουμε διαφήμιση εταιρείας, αλλά λέμε ποιο είναι και το προϊόν του marketing, βέβαια. Και ένα γεγονός το οποίο είναι σημαντικό αυτό. Πρέπει να γίνεται αξιωματικός. Ήταν στη φρουρά του αυτοκράτορα Χαΐλε Σελασκέ, το μυαλό μου διαφεύγει τι. Σελασκέ, είναι ο αυτοκράτορας. Ήταν φύλακάς του, ήταν ο σωματοφύλακάς του, αξιωματικός. Μετά το 1960, κάποιοι συνωμότησαν να τον διώξουν την εξουσία. Μέσα αυτούς, άθελα, του μπλέθηκε το όνομά του, τον καταδικάσαν σε θάνατο, 1962 νομίζω, 1963 για νομίζω, έτσι, 1962-1963 ήταν. Αλλά ο βασιλιάς τους επέμενε να είναι Ολυμπιονίκης, θα πρέπει να φεθεί ελεύθερος. Και μετά από 1,5 χρόνο κέρδισε το 1964 στο Τόκιο. Κατά τη γνώμη μου, ο Στέφανο Μπαρτίνι, διότι μετά τον Σπύρο Λούι, το 2004, δεύτερη Ολυμπιάδα στην Ελλάδα, κέρδισε ο Ιταλός, μεγάλος αθλητής με μεγάλο ρεκόρ, 2:10:55, μέχρι πρόσφατα το ρεκόρ, ο οποίος το κατέριψε ο Κενιάτης, ο Φέλιξ Κάντι, με 2:10:37. Νομίζω δεν είναι το χρόνο 36-37. Έλληνες μαραθωνοδρόμοι, κατά την γνώμη μου, εκτός του Σπύρου Λούι, δεν πρέπει να ξεχνάμε τον φίλο μου, τον αείμνηστο Μιχάλη Κούση, πέθανε και όσο δεν γνωρίζετε, από ανακοπή καρδιάς, 52 χρονών. Ο Μιχάλης ο Κούσης ήταν το ιδαλμά μου. Χάρη σε αυτόν εγώ έγινε αυτό που έγινα. Του πήρα το ρεκόρ. Στεναχωρήθηκα πάρα πολύ. Ο Μιχάλης πάντα μου έλεγε: είσαι ο μεγαλύτερος αθλητής από μένα. Με συγκινεί αυτό ακόμα και τώρα. Το σκέφτομαι αυτά. Ήμουν αθλητής του Ιγκλόι, του μεγαλύτερου Ουγγροαμερικάνου προπονητή. Όταν ουρούσαμε αίμα, που σημαίνει μυγή κατά πόνη, σημαίνει μυϊκό καταβολισμό. Και όσοι δεν ξέρετε, μυϊκό καταβολισμό σημαίνει ναι, κατά τα κύτταρα του. Χτυπούνται μυϊκά κύτταρα του σώματος, μου έλεγε φόρμα. Και εγώ όταν πανηγύριζα τον ουρούσα αίμα. Ο Νίκος ο Πολιάς, ο οποίος έχει το ρεκόρ διαδρομής, της ελληνικής διαδρομής, το ελληνικό το είπε, το έχω εγώ με 2:12, γενικά την ελληνική επίδοση. Ο Νίκος ο Πολιάς έχει το ρεκόρ της κλασικής διαδρομής με 2:17 από το Μαραθώνιο της Αθήνας το 2004. Επίσης, θα πρέπει να μην ξεχνάμε και κάποιους παλιότερους, το Γιάννη το Βρυβίλια αριστερά. Ο οποίος ήταν ένας μεγάλος αθλητής κατά τη γνώμη μου, παρανία ρεκόρ κάποια στιγμή, 2:21. Τάσος Ψαθράς, Βαγκανιονίκης. Ο εκ δεξιών μου ο τελευταίος, ο Κυριάκος Λαζαρίδης. Όχι επειδή είναι δίπλα μου, όχι επειδή είναι φίλος μου, θέλω να πω κάτι για τον Κυριάκο. Θεωρώ ότι έχει κάνει. Ήταν κάτοχος ολίγων ημερών του παρανία ρεκόρ, πριν το πάρει ο Μιχάλης ο Κούσης, το πρώτο παρανία ρεκόρ που είχε ο Μιχάλης ο Κούσης. Είναι ο αθλητής που για μένα έπρεπε να κάνει πολύ μεγαλύτερη επίδοση. Έχει 2:18, αλλά για μένα ένας αθλητής που κάνει 14 λεπτά πεντάρι, 29 λεπτά δεκάρι, θα έπρεπε να έχει τρέξει τουλάχιστον 2:13-2:14. Και δεξιά ο Χρήστος Παπαχρήστος, προπονητής, ο οποίος γυμνάζει τους καλύτερους μαραθωνοδρόμους, καλύτερους αθλητές αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, 2:15-22, μαζί με μένα και με τον Τάσο τον Ψαθά. Πήραμε την 5η θέση στο Παγκόσμιο Κύπελλο Μαραθωνίου το 1987 στη Σεούλ. Γυναίκες μαραθωνοδρόμοι, βλέπετε αυτό που είπε ο Γιάννης, ότι πολλοί δεν αποδέχονται να τρέχουν μαρά. Γυναίκες ήταν επίπονο το αγώνισμα. Ακόμα και οι συναθλητές, βλέπετε, είναι από τη Μαραθώνια της Βοστόνης αυτό η φωτογραφία. Δεν τη δεχόσαστε να τρέξουν μαζί τους. Δεν τη δεχόσαστε διότι, κατά τη γνώμη μου, φοβόσαστε να χάσετε από γυναίκα. Έτσι πιστεύω κι εγώ. Αυτή είναι η άποψή μου. Δεν την αποδέχονται, τη βγάζετε εκτός αγώνα, βλέπετε. Ώσπου ήρθε. Η Ρόζα Μότα, αυτό που είπε ο Γιάννης, το 1982 Πανευρωπαϊκούς Αγώνες στην Αθήνα πάλι. Έχουμε πρώτο μαραθώνιο παρά το μαραθωδρόμο.
Έλληνα νικητή το 1980 του Σπύρου Λούι, πρώτο, δηλαδή στην Αθήνα, πρώτου Ολυμπιακού Αγώνε, την πρώτη γυναίκα που έγινε μαραθώνιο σε επίσημη οργάνωση Παναευρωπαϊκού Αγώνε 1952. Στου Ολυμπιακού Αγώνε τη Τζόνι Μπενόιτ, απλώ να την ξέρετε εμφανισιακά πώ είναι, που είπε ο φίλο ο Γιάννη. Για μένα μια μεγάλη αθλήτρια σε παγκόσμιο επίπεδο, πέρα τη Πόλα Ράδφιλ που έχει το παγκόσμιο ρεκόρ, που είναι αθλήτρια από 3 χιλιόμετρα μέχρι και μαραθώνιο, που είναι η Ίγκριτ Κρίστιανσεν, κάτοχο παγκόσμιο ρεκόρ, έχει νικήσει σε μεγάλε μαραθώνιε του κόσμου, Λονδίνο, Νέα Υόρκη. Και από λίγε μαραθωνδρόμοι, δεξιά σα βλέπετε την Μαρέτη Πολίζου που είναι κάτοχο Ισπανίου ρεκόρ με 2:33:30 και αριστερά την Δήμητρη Παπασπύρου, του οποίου πήρε το ρεκόρ με 2:34. Συμβολή σε αυτές τις μεγάλες επιτυχίες, κατά τη γνώμη μου, των Ελλήνων αθλητών ήταν αυτός ο μεγάλος προπονητής που λέγεται Μίχαλ Γκλόι. Βλέπετε στη φωτογραφία, δεξιά, όπως βλέπετε εσείς, αριστερά του προπονητή μας, του παππού μας, γιατί παππού το λέγαμε εμείς, του Μίχαλ Γκλόι, ο Μιχάλης Οκούσης, και ο Νίκος Αργυρόπουλος, που το 1979 στους Βαλκανικούς Αγώνες Αθήνας ήταν πρώτος και τρίτος αντίστοιχα. Βέβαια, ο μαραθώνιος δεν είναι μόνο μαραθώνιος που τρέχουμε. Κάποιοι δοξάζουμε, είναι και αυτές τις ξεχωριστές στιγμές. Ο Γιάννης είπε βέβαια για τον Λαμπράκη, αλλά και αυτό το οποίο πρέπει να θυμούμαστε όλοι, ότι ο Σπύρος Λούις, επικεφαλής της ελληνικής αποστολής του 1936, της ελληνικής αποστολής, σημεοφόρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 1936, στον δικτάτορα τον Χίτλερ, του έδωσε κλάδο ελιάς. Τι το πιο ωραίο, το πιο σημαντικό αυτό που έγινε, που έδωσε ο Σπύρος Λούις, αυτόν τον άνθρωπο τον εμπνοσταγεί. Τον δέχτηκε με μεγάλη τιμή. Και γι' αυτό ένας κάποια στιγμή είχε πει κάποτε ότι οι Έλληνες μάχονται και, όπως ξέρουμε όλοι εσείς στρατικοί κύριε Χατζαβίδη, μάχονται και αθλούνται, και αυτό είπε ο Χίτλερ, και σαν οι ήρωες, μάχονται, μάλλον οι Έλληνες μάχονται σαν ήρωες. Και γενικότερα, και όχι μόνο μάχονται, και αθλούνται. Και γινόμαστε οι καλύτεροι και πιστεύω έχουμε τον DNA μας, είμαστε καλύτεροι. Και είμαι σίγουρος εγώ προσωπικά. Και στενοχωρούμε πάρα πολύ που οι μαραθωνδρόμοι αυτή τη στιγμή κάνουν 2:24 και 2:25 που δεν κάνουν 2:12, 2:13, 2:10, 2:12. Συγγνώμη, οι ήρωες, ναι. Εντάξει. Εντάξει. Πάνω στον ιρμό των σκέψεών μου, κύριε Σι. Αυτό ήθελα να πω και τερμάτισα το μαραθώνιο. Ελπίζω να τερμάτισα καλά. 2:13:43 έκανα. Ελπίζω να είσαι καλός χρόνος. Ευχαριστώ πολύ. Θες την κοιτάβα ιστογραφία, ας το βάλουμε CD. Ευχαριστούμε τον κύριο Σπύρο Ανδρεόπουλο και περνάμε στη σειρά, στη συνέχεια στον κύριο Κυριάκο Λαζαρίδη, που θα μιλήσει για το Μουσείο του Μαραθωνίου Δρόμου, τα εκθέματά του αλλά και τα ευρήματά του. Ο κύριος Κυριάκος Λαζαρίδης γεννήθηκε στις 18 Νοεμβρίου του 1954 στην Άουσα. Το 1975, σε ηλικία 21 ετών, φεύγει στην Αγγλία για μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Μπόλτον. Εκεί εντάσσεται στην ομάδα του Στίβου, του Μπόλτον, όπου εξειδικεύεται στο αγώνισμα του Μαραθωνίου, έχοντας για προπονητή τον Ρον Χιλ, νικητή των Πανευρωπαϊκών Αγώνων της Αθήνας το 1969. Το 1977, τρέχοντας στο Μαραθώνιο του Μπράνσλεϊ της Αγγλίας, τερματίζει δεύτερος. Έχει τρέξει πάνω από 50 μαραθωνίους στο εξωτερικό. Μέλος της Εθνικής Ελληνικής Ομάδας Στίβου από το 1977 έως το 1985 με 100 συμμετοχές. Συμμετέχει σε πανευρωπαϊκούς και βαλκανικούς αγώνες και σε παγκόσμια πρωταθλήματα. Το 1983 και 1984 ήρθε πρώτος στο μαραθώνιο της Νιρεμβέργης με ρεκόρ διαδρομής και στις δύο χρονιές. Είναι μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής Μαραθωνίου Αθηνών. Είναι μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής Μουσείου Μαραθωνίου Δρόμου. Είναι δωρητής του Μουσείου Μαραθωνίου Δρόμου και προσφέρει σε αυτό εθελοντικά τις υπηρεσίες του. Από το 1982 ανήκει στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας σαν εκπαιδευτής των σχολών, ενώ τώρα υπηρετεί στο Σώμα της Τουριστικής Αστυνομίας Νότιο-Ανατολικής Αττικής με έδρα την Γλυφάδα. Ο λόγος στον κύριο Κυριάκο Λαζαρίδη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση που με έκανε ο φίλος ο Χρήστος Μυστρίδης. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι η Κατερίνη μου θυμίζει παλιές μνήμες με τους αγώνες που κάνανε εδώ τα Δία και μιλάμε από το 1971-72 που ερχόμασταν με το ΦΑΣ Νάουσα για να λάβουμε τους αγώνες αυτούς. Η θέση μου σήμερα εδώ πέρα είναι κατόπιν κολλήματος της Διευθύντριας του Μουσείου του Μαραθωνίου κυρία Σπανού, διότι
Ξέρετε, το μουσείο που θα σας αναλύσω στην μετά δέχεται πάρα πολλές επισκέψεις από, και από δημοτικά σχολεία και από γυμνάσια από όλη τη χώρα και από, από ξένους. Οπότε με λίγα χαρτιά που μου έδωσε στα χέρια μου, μου είπε να αντικαταστήσω τη θέση της για να σας πω 5 λόγια ό,τι αφορά το Μουσείο του Μαραθωνίου, γιατί κακά τα ψέματα είναι πάρα πολύ δύσκολο να υποθούν αυτά εάν δεν το δείτε από κοντά. Και δεν το λέω αυτό για να σας προτρέψω να πάνε να το δείτε, αλλά πραγματικά εάν τύχει να πάει να το επισκεφτείτε θα χρειαστείτε πάρα πολλές ώρες, διότι έχει τόσα εντυπωσιακά εκθέματα μέσα και πάρα πολύ ενδιαφέροντα, ώστε θα ξοδέψετε πολύ χρόνο. Το Μουσείο του Μαραθωνίου έγινε εν όψη των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας το 2004, μόλις 100 μέτρα από την εκκίνηση του Μαραθώνα. Είναι ένα μουσείο μοναδικό στον κόσμο, γιατί τα πράγματα και τα κειμήλια που έχει μέσα είναι μοναδικά. Από πού να αρχίσουμε? Από τα εκθέματα του Σπύρου Λούι με το μετάλλιό του που του δώσε ο βασιλιάς το 1896, από τα κειμήλια τα προσωπικά του Στυλιανού του Κυριακίδη μέχρι και το χρονόμετρο που είχε στο χέρι του υπάρχει εκεί πέρα, μέχρι οι φωτογραφίες με τον Τρούμαν στην Αμερική που του έλεγε τι βοήθεια θέλεις, και αυτός είπε εγώ δεν θέλω καμία βοήθεια, εγώ θέλω να βοηθήσω τον ελληνικό λαό που πεινάει. Και με προσφορά του Λιβανού τότε δώσανε 6-7 πλοία και έστειλαν στην Ελλάδα που είχε περάσει τον πόλεμο επικατοχής και μετά τον εμφύλιο, και έστειλαν πάρα πολλά τρόφιμα και ρούχα για τους Έλληνες των 7 εκατομμυρίων τότε. Τι να αναφέρω για τα κειμήλια του ειρηνιστή Βαλκανιονίκη Γρηγόρη Λαμπράκη ή πρόσφατα για τα εκθέματα του Δευτέρου Ολυμπιονίκη της Αθήνας το 1896 του Βασιλάκου. Μέσα στο μουσείο του Μαραθώνα είναι η μόνιμη έκθεση των Ολυμπιακών Μαραθωνίων που παρουσιάζεται για πρώτη φορά στο κοινό την ιστορία των Μαραθωνίων, ξεκινώντας από τον πρώτο Ολυμπιακό Μαραθώνιο του 1896 έως και το 2000. Περισσότερο από 4.000 εκθέματα καταγράφουν την ιστορία του Μαραθωνίου Δρόμου από το 1896 μέχρι σήμερα. Μία μοναδική αθλητική συλλογή που δεν θα μπορούσε να βρίσκεται πουθενά αλλού εκτός από τη γενέτειρα του Μαραθωνίου Δρόμου την Ελλάδα. Η έκθεση χωρίζεται σε δύο μεγάλες ενότητες. Στο πρώτο κτίριο φιλοξενείται μέσα από τη Συλλογή Σπανίων Αντικειμένων ένα οδηπορικό στην ιστορία των Ολυμπιακών Μαραθωνίων, ενώ στο δεύτερο καταγράφεται το παγκόσμιο κίνημα του Μαραθωνίου Δρόμου μέσα από θεαματικές ενότητες που είναι αφιερωμένους στους μαραθωνίους που διεξάγονται σε κάθε γωνία του πλανήτη, σε Ολυμπιονίκες, στην εμφάνιση των γυναικών στο Μαραθώνιο, ακόμα και τον εξοπλισμό των μαραθωνοδρόμων. Από τα σημαντικότερα εκθέματα του μουσείου είναι το αυθεντικό μετάλλιο του πρώτου νικητή του αγώνισμα του Μαραθωνίου Δρόμου το 1896, Σπύρο Λούι, και αντίγραφο του κυπέλου που το απονεμήθηκε και προσωπικά του αντικείμενα. Μετάλλια και αθλητικά προσωπικά κειμήλια του δεύτερου Ολυμπιονίκη Χαρίλο Βασιλάκου, του πρώτου στην ιστορία Πανελλονίκη, όπως είπε και ο φίλος ο Γιάννης, Μαραθωνίου Δρόμου του και δευτέρου Ολυμπιονίκη το 1896, τα μετάλλια και τα κύπελα και τα παράσημα και πλήθος κειμηλίων του νικητή της Βοστόνης του Στυλιανού Κυριακίδη το 1946, όπως σας ανέφερα και πριν. Και στο μουσείο είναι σε ειδική ενότητα είναι τα κειμήλια από τη ζωή και τη δράση του βουλευτή και Βαλκανιονίκη και ειρηνιστή Γρηγόρη Λαμπράκη, με σημαντικότερο τη σημαία με το έβλημα της ειρήνης από την πορεία του το 1963. Επίσης φιλοξενούνται συλλογές όλων των μεγάλων Ελλήνων μαραθωνοδρόμων, ανδρών και γυναικών, καθώς και ξένων Ολυμπιανικών πρωταθλητών του μαραθωνίων, όπως του Εμίλ Ζάτοπεκ, του Βαντερλέι Ντελίμα, που ήταν ο χάλκινος Ολυμπιονίκης στο Μαραθώνιο της Αθήνας το 2004, ο οποίος ήρθε πρόσφατα στην Ελλάδα και έφερε τα κειμήλια του,
Και του κάναμε αρκετές ερωτήσεις και θα θυμάται πάρα πολύ καλά ο Γιάννης ότι στο 37ο χιλιόμετρο ένας κληρικός ένας Ιρλανδός τον έπιασε από το σώμα και τον έριξε κάτω ενώ προηγείται στην κούρσα περίπου 1-1,5 λεπτό μπροστά με αποτέλεσμα να έρθει τρίτος. Δηλαδή αν το έκανε αυτό το πράγμα θα κέρδιζε ο άνθρωπος. Σε ό,τι αφορά τη βασική λειτουργία του μουσείου είναι επισκέψιμο εκτός από τη Δευτέρα που γίνονται συντήρηση σε κάποια θέματα, Τρίτη και έως Κυριακή. Και επίσης αυτό το οποίο είναι βασικό είναι ότι υπάρχει μεγάλη προσέλευση παιδιών από τα δημοτικά και σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Διαβίου Μάθησης γίνεται μια συνεχή παρακίνηση επίσκεψης του μουσείου στο πλαίσιο των μαθητικών εκδρομών στο Μουσείο του Μαραθωνίου Δρόμου. Ο σεβασμός αυτός αποκτά εφόσον ο χώρος λειτουργεί παιδευτικά ως φορέας διατήρησης της πλούσιας εθνικής μας κληρονομιάς. Για το λόγο αυτό καθιερώθηκε η μέρα Τετάρτη ως ημέρα επιμόρφωσης και εκπαίδευσης εκπαιδευτικών πρωτοβάθεια μας εκπαίδευσης, αριθμός περίπου 30 δασκάλων κάθε Τετάρτη εντός του ακαδημαϊκού έτους, από τα τέλη του 2012 έως σήμερα, επισκέπτονται το μουσείο για να παρακολουθήσουν επιμορφωτικά σεμινάρια που διοργανώνει η πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Με τον τρόπο αυτό, όλο και περισσότεροι δάσκαλοι γνωρίζουν το μουσείο και διοργανώνουν εκπαιδευτικές επισκέψεις στις τάξεις τους. Μετά υπάρχει και το άλλο το θέμα που έκανε η 51η Δημοτική Εκπαίδευση Αττικής. Είναι ένα πρόγραμμα για παιδιά του Δημοτικού με θέμα «Ψάξε και βρες». Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει 7 στάδια. Στο πρώτο στάδιο υπάρχει αποστολή πληροφοριακού υλικού στα σχολεία και ενημέρωση των εκπαιδευτικών και των μαθητών σχετικά με το μουσείο, το είδος των εκθεμάτων, το περιεχόμενο της έκθεσης. Στο δεύτερο στάδιο γίνεται η επίσκεψη στο χώρο του μουσείου. Το μουσείο με μια δρασκελιά, όπως το λένε τα παιδιά, γνωρίζουν το μουσείο περπατώντας το. Στο τρίτο στάδιο γίνεται μια προβολή ταινίας σχετικά με το μαραθώνιο κίνημα. Στο τέταρτο στάδιο συμμετέχει η ομαδική βηματική δραστηριότητα «Ανακαλύπτω μουσείο», τίτλος «Ψάξε και βρες». Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες εργασίας με φύλλα δραστηριοτήτων και εξερευνούν το χώρο απαντώντας σε ερωτήσεις του φυλαδίου. Στάδιο πέμπτο είναι ένα παιχνίδι, το οποίο λέγεται «Τι κρύβουν οι καρτέλες». Οι μαθητές, αξιοποιώντας τις γνώσεις τους, αποκόμισαν κατά τη διάρκεια παρουσίασης των εκθεμάτων του μουσείου από τους μαθητές τους, συμμετέχουν σε ένα παιχνίδι με ταύτιση καρτών, το οποίο συνδυάζει τύχη, μνήμη, αλλά και αποκτηθήσεις γνώσεις και εμπειρίες. Το στάδιο έκτο, οι μαθητές αξιοποιούν μερικές από τις πριαναφερθές καρτέλες, συμμετέχουν σε ένα παιχνίδι παντομίμας με σκοπό την πρότυπη παρουσία αλλά και την ανάδειξη των εκθεμάτων του μουσείου. Και στο 7ο στάδιο συζήτηση με συγκεκριμένους μαραθωνοδρόμους για συγκεκριμένα ειδικευμένα θέματα όπως η υγιεινή διατροφή, ο τρόπος και η ζωή ενός αθλητή, καθώς και η προετοιμασία για το μαραθώνιο και τον εξοπλισμό. Κατόπιν οι μαθητές κάνουν διάφορες ερωτήσεις και μία πάρα πολύ έξυπνη ερώτηση που δέχτηκα, γιατί έχω την τύχη να πηγαίνω 2-3 φορές το μήνα και να απαντάω σε διάφορες ερωτήσεις των μαθητών. Ένας μαθητής της τετάρτης τάξης δημοτικού μου έκανε μία ερώτηση και μου λέει: «Κύριε, είναι δυνατόν ένας αθλητής, εφόσον υπάρχει ηλεκτρονική χρονομέτρηση, εφόσον υπάρχει checkpoint ανά 5 χιλιόμετρα, να κλέψει στη διαδρομή και να τερματίσει με το χρόνο κανονικά?» Λέω: «Είναι δύσκολο αυτό να γίνει, γιατί υπάρχουν τα checkpoint». Και μου απαντάει: «Εγώ θα σας πω πώς μπορώ να κλέψω εγώ». Λοιπόν, και του λέω: «Εξήγησέ μου το». Μιλάμε τώρα για ένα παιδάκι 9 ετών. Εννοείται, λέω, ότι δεν με ξέρουν εμένα ποιος είμαι, ο Γιώργος, ο Νίκος, ο Βασίλης κτλ. Συνεννούμε με έναν φίλο μου να με περιμένει στο 25ο χιλιόμετρο, σε μια καβάτζα δρόμου, για να μας βλέπουν κιόλας. Εμένα με λένε Γιώργο Παπαδόπουλο, το φίλο μου το λένε Γιάννη Κελεμουρίδη. Εγώ γράφομαι να τρέξω στο μαραθώνιο. Παίρνω το νούμερό μου με το τσιπάκι. Παλιά τα τσιπάκια τα είχαν στα κορδόνια τους. Τώρα τα έχουν ενσωματώσει στον αριθμό επάνω. Είναι ένα
σαν αφρολεξάκι πίσω από το νούμερο, το οποίο καταγράφει τους ηλεκτρονικούς χρόνους και τα περάσματα που γίνεται ανά 5 χιλιόμετρα. Ξεκινάω τον αγώνα σαν Γιώργος Παπαδόπουλος που είμαι και δηλωμένος για να τερματίσω. Στο 25ο χιλιόμετρο, σε μια καβάτζα δεν μας βλέπει κανένας, το δίνω τη φανέλα με τον αριθμό. Άμα είναι πολύ ιδρωμένη μου λέει βγάζω το νούμερο με τις παραμάνες και το παίρνει ο φίλος μου ο Γιάννης ο Κελεμουρίδης, ο οποίος θα είναι και ξεκούραστος και τερματίζει και κάνουμε και ρεκόρ μου λέει. Ποιος θα μας πάρει χαβάρι? Λέω κανένας. Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι τα παιδιά αν και στη μικρή ηλικία είναι πάρα πολλά έξυπνα και πάντοτε οι ερωτήσεις τους είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες. Στο τέλος της ημερίδας αυτής που γίνεται με τα παιδιά του Δημοτικού και δεν σας κρύβω ότι έχουν έρθει εκατοντάδες σχολεία από όλη την Ελλάδα, εκδρομή κανονικά και διαθέτουν και 2-3 ώρες για το Μουσείο του Μαραθωνίου, κάνουν ένα διάλειμμα με το κολατσό τους και όταν τελειώσουν την ξενάγηση μέσα που τους κάνουν, γίνει το ερωτηματολόγιο, βλέπουν και μία ταινία μισής ώρας, τους πάμε στην εκκίνηση του Μαραθωνίου και εκεί γίνονται κάποιες εκκινήσεις, βγάζουν φωτογραφίες, τερματίζουν, κάνουν διάφορα ας πούμε και αυτό τους χαροποιεί πάρα πολύ. Τελειώνοντας, θα θέλω να σας αναφέρω ότι από τότε που έγινε το Μουσείο του Μαραθωνίου αλλάξανε 2 δήμαρχοι. Ο φετινός δήμαρχος, όπως ξέρετε, είναι ο ταλαντούχος Σιλβίος Ψινάκης, ο οποίος έχει μεγάλες βλέψεις για το μουσείο αυτό και πιστεύω κάποια στιγμή να κάνει και μία ταινία στην οποία να βλέπει ο κόσμος όταν παράδειγμα καλή ώρα κάνουμε αυτήν την το σεμινάριο και την κουβέντα που κάνουμε, να βλέπει ο κόσμος από την ταινία αυτήν το Μουσείο του Μαραθωνίου. Γιατί οι προηγούμενοι δήμαρχοι μου λέγανε ότι άμα κάνουμε μία ταινία δεν θα έρχονται επισκέψεις στο μουσείο. Ενώ, εντάξει, αυτό τώρα δεν λέγεται, γιατί πιστεύω ότι πραγματικά αξίζει να ένας ο οποίος δεν έχει τη δυνατότητα να επισκεφτεί το μουσείο, τουλάχιστον έστω και από βίντεο στο YouTube και τα λοιπά, στο Facebook, να μπορούν να βλέπουν έτσι μία ταινία στο 10-15 λεπτά, γιατί πραγματικά υπάρχουν πάρα πολλά εκθέματα σημαντικά από όλους τους αθλητές παγκοσμίου κλάσεως στον μαραθώνιο δρόμο και τονίζω για άλλη μία φορά, είναι το μοναδικό μουσείο που έχει εκθέματα από όλους τους παγκοσμίους πρωταθλητές, ολυμπιονίκες του κόσμου. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς με τη σειρά μας τον κύριο Κυριάκο Λαζαρίδη και πριν περάσουμε στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης όπου το κοινό θα κάνει ερωτήσεις στους ομιλητές, θα καλέσω τον εκπρόσωπο του Δημάρχου Κατερίνης, κύριο Παυλίδη Θεόδωρο, να κάνει... Να μονεί με ένα τιμητικό αναμνηστικό στον κύριο Μαμουζέλο Γιάννη. Τον πρόεδρο της Σχολής Γονέων, κύριο Κωνσταντίνο Κοροπίλια. Να κάνετε ένα χαιρετισμό, ναι. Μεταφέροντας τους χαιρετισμούς του Δημάρχου του Δημοτικού Συμβουλίου, θα πω λίγο τον Γιάννη τον Μαμουζέλο, τον έχω σαν άκουσμα σε όλους τους μαραθωνίους στο Καλυμάρι, μόνο με μία βραχνή φωνή, γιατί ζει τόσο με τέτοιον ενθουσιασμό αυτό που κάνει, που φτάνοντας η πρώτη μαραθωνοδρόμη μέσα στο Καλυμάρμαρο, δεν βγαίνει σχεδόν φωνή, ζητάει συγγνώμη βέβαια και συνεχίζει. Αυτό που ακούσαμε και αυτό που κάνει ο Γιάννης το ζει εδώ και 36 χρόνια, έτσι, και λίγο περισσότερο από μικρό παιδί. Λίγο περισσότερο. Συγχαρητήρια στο σύλλογο, στη σχολή και τέτοιες εκδηλώσεις πάντα θα έχουμε και τον Δήμο στην παραστάτη. Να είστε καλά. Και θα καλέσω τον κύριο Κορδίνη Κωνσταντίνο, πρόεδρο της Σχολής Γονέων, να δώσει ένα τιμητικό νομιστικό στον κύριο Ανδρεόπουλο Σπύρο. Και εγώ με τη σειρά μου θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Μιστρίδη και τον Σύλλογο Δρομέων Πιερίας, γιατί είχαμε έναν άψογο συντονισμό και συνεργασία
εδώ και ένα χρόνο με αποκορύφωμα τους τελευταίους 6 μήνες, όπου είχαμε πάρα πολύ στενή συνεργασία και επιφυλασσόμαστε και στο μέλλον να έχουμε μια αντίστοιχη ομιλία. Κύριε Ανδριόπουλε, πραγματικά ο τρόπος ο οποίος παρουσιάσατε τα συναισθήματα του αθλητή μας έκανε και εμάς, που δεν ασχολούμαστε, να νιώσουμε κάποια πράγματα και ήταν πολύ σημαντικό. Μάλιστα, ο στόχος που βάζατε, που λέτε ότι ο κάθε αθλητής έχει ένα στόχο, επιτρέψτε μου να πω ότι και σαν Ελλάδα, για να πει και ένα μήνυμα αισιοδοξίας από εδώ, τα χρόνια που ο Γάλλος πρότεινε στον Πιέρ Κουμπερτέν το 1894 για το Μαρθόνιο, ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Ήταν εξίσου δύσκολα, ίσως δυσκολότερα από ό,τι τις μέρες μας. Θυμίζω επιγραμματικά, 1893 χρεοκοπήσαμε. 1894 έγινε η πρόταση, 1896 ο Μαραθώνιος. 1897 είχαμε πόλεμο, τον ατυχή ελληνοτουρκικό πόλεμο. Και μέσα σε λίγα χρόνια, δηλαδή με τον Μακεδονικό το 1948 και τους Βαλκανικούς πολέμους, η Ελλάδα διπλασιάστηκε. Άρα λοιπόν, όπως είπε και ο πιλότος του F-16 στην παρέλαση της Θεσσαλονίκης, ψηλά το κεφάλι, μπορεί να είμαστε σε δύσκολους καιρούς, κοινωνικούς, πολιτιστικούς και μετά οικονομικούς, αλλά εάν μετανοήσουμε για τα λάθη τα οποία έχουμε κάνει, βάλουμε πλάτη, σκύψουμε το κεφάλι, νομίζω ότι η Ελλάδα θα προχωρήσει. Και τώρα να σας δώσω και το αναμνηστικό να θυμάστε την δήλωση αυτή και σας ευχαριστούμε θερμά. Καλέσω τον πρόεδρο του Αθλητικού Πολιτιστικού Συλλόγου Δρομέων ΖΕΦΣ Ιερίας, κύριο Μυστρίδη Χρήστο, για έναν αντιστοιχικό τιμητικό στον κύριο Λαζαρίδη Κυριάκο. Και μια που ο κύριος Λαζαρίδης τώρα τη χάνει να τον βραβεύω και είναι μέρος της Βουλευτικής Επιτροπής, να ξέρετε ότι ο Σύλλογος Δρομέων Ιερίας έχει τη δική του γωνία στο Μουσείο Μαραθωνίου Δρόμου και στέλνουμε συνέχεια ό,τι ευρήματα ή αναμνηστικά έχουν να κάνουν με αγώνες και με την Πιερία και με τον αθλητισμό της. Να είστε καλά. Αυτό θα πάει στο Μουσείο του Μαραθωνίου, να ξέρετε. Έτσι, έτσι, έτσι. Και πριν δώσω το λόγο σε εσάς, στο κοινό, για να κάνετε ερωτήσεις στους ομιλητές, θα ήθελα να κάνω μία ανακοίνωση. Την επόμενη Δευτέρα δεν θα έχουμε ομιλία λόγω της αργίας της Αγίας Καρδίτης. Επομένως, η επόμενη εκδήλωση μας θα γίνει την επόμενη Δευτέρα, 1/12/14, με καλεσμένο τον ιερομόναχο πατέρα Σάβα Αγιορίκη. Θα αναπτύξει το θέμα η οικογένεια και η αγωγή των παιδιών κατά τον Άγιο Πορφύριο τον Καψοκαλυπίδη. Παρακαλώ, όσοι έχουν ερωτήσεις, να περάσουν στο βήμα για να ακούγονται. Ο κ. Γενικός. Ευχαριστώ. Όχι, δεν έχει ο καθός. Εδώ δεν έχει τίποτα επιθετικό, τίποτα κακό. Μίλησα προηγουμένως με τον κύριο Λαζαρίδη, τον Κυριάκο, με τον κύριο Αντιλόπουλο δεν μίλησα. Είμαι ο Βαγγέλης ο Γιαννικός. Ο κύριος Λαζαρίδης τον ξέρει τον αγώνα. Μέρος της εκτελεστικής και οικονομικής επιτροπής από το Olympus Marathon. 44.200 μέτρα. 3.500 μέτρα υψομετρική θετική διαφορά κτλ. Είστε και οι δύο επίσημοι καλεσμένοι από τον αγώνα τελευταία Κυριακή του Ιουνίου. Θα μας καλείτε και δεν μας καλείτε πια. Σας καλώ εσάς τους δύο σαν δρομής. Σας καλούμε, όχι σας καλώ, συγγνώμη. Πω κάτι. Εγώ έχω ένα παράπονο που φτάσει σε πάρα πολλούς ανθρώπους γενικότερα. Δεν με καλούν. Και εγώ χάρηκα πάρα πολύ με καλέσατε και είμαι διπλά συγκινημένος. Πάρα πολύ συγκινημένος, διότι πραγματικά άνθρωποι του μαζικού αθλητισμού να με καλείτε. Εγώ προσωπικά δεν με έχετε. Το λέω παράπονο. Αυτό δεν έκανα. Η ελληνική ομοσπονδία που εκπροσωπεί ο κ. Λαζαρίδης δεν με έχει καλέσει ποτέ. Εγώ θα ήθελα να με καλείτε και τιμή μου και χαρά μου. Αυτό δεν έκανα. Και πάντα αυτό το πραγματικά που νιώθω να σα το μεταβιβάζω. Συνεχίζω. Όχι, δεν έχει ποτέ εσείς. Δεν έχει. Απλά για ενημέρωση, επειδή είναι και οι δύο δρομοί στο διεθνή, στον παγκόσμιο αγώνα είναι. Στον κύβο του έπαιρνε 300 χιλιόμετρα αγώνα, αυτή τη στιγμή 8 ημέρα. Δεύτερο είναι ο Γιάννης ο Μαυρίκιος Έλλην. Και πρώτη γυναίκα, 13η στη γενική, η Αμαλία η Ματέου. Τώρα βάζει δύσκολα στο σπίτι. Βάζω δύσκολα, γιατί.
τον κάλεσες για να τρέξει, όχι να έρθει να δει τον αγώνα. Έχει διαφορά αυτό. Απλά μετά θα μιλήσουμε για το διατάφτα. Είστε καλεσμένοι και οι δύο να τρέξετε τον αγώνα επισήμως. Να είστε καλά. Άλλη ερώτηση υπάρχει. Παρακαλώ, κύριο Παντήλη, το δώσω. Μετά την πρόταση του Γιάννη, να κάνω ερώτηση. Σαν γυμναστής και σαν αθλητής, έχω τρέξει δύο φορές το Olympic Marathon. Ανέφερες κάποια στιγμή σπίτι ότι τρέξαν τρεις προκριματικούς μέσα σε 15 μέρες. Είναι εφικτό ανθρωπίνως να τερματίσουμε, κοιμάστε, η χρόνια ήταν... Ναι, εγώ, εδώ, μας είπες ότι 6 εβδομάδες πριν, πρέπει να, ο τελευταίος αγώνας που θα τρέξει 6 εβδομάδες πριν είναι 25 χιλιόμετρα. Και μετά είναι θύνουσα. 15 μέρες. Τρεις προκριματικούς. Είδα λοιπόν ότι ήταν 9 αγώνες στις 10 Μαρτίου. Αρτιμά, το είπε ο Γιάννης. 10 Μαρτίου. Η μέρα Κυριακή, ο πρώτος αγώνας. 10 Μαρτίου. 15 Μαρτίου. Νομίζω 15 Μαρτίου. Γιάννη 15 είναι σε Μαρτίου. 15 και 25 ο αγώνας, έτσι. 10-25-20. Δεν τρέξανε όλοι. Οι 5 πρώτοι του πρώτου αγώνα, του πρώτου πανελληνίου αγώνα, εξαιρέθηκαν. Έγινε στις 24 Μαρτίου ο δεύτερος αγώνας, ο προκριματικός, στο οποίο επελέγησαν άλλοι 6 και όλοι μαζί έτρεξαν, ναι, δύο αγώνες έτρεξαν μέσα σε αυτό το 15ήμερο. Τρεις αγώνες, είναι 10-15. Ναι, οι αθλητές όμως τρέξανε δύο. Αυτοί οι οποίοι έτρεξαν στο δεύτερο προκριματικό έτρεξαν μετά από 5 μέρες. Για να το κάνανε πρέπει να είναι εφικτό. Είναι εφικτό. Οποιοςδήποτε... Δηλαδή, εφικτό δεν είναι, να σας πω κάτι. Για μένα ένας μαραθωδρόμος δεν κάνει παραπάνω από 1-2 μαραθώνες του κόσμου, στην του χρόνου. Άντε τρεις. Ορίστε. Όχι, εγώ τρέξει μόνο 20 μέρες να τερματίσει. Ναι, 2 το χρόνο ήταν... 2 το χρόνο, με, το μάξιμο. 2 το χρόνο. Άλλη ερώτηση, ο κύριος Πρόεδρος, ο κύριος Κορομπίδης. Προς τον κύριο Μαμουζέλο, πριν 10 χρόνια βρέθηκα στην Σουηδία, στο Πόλμη. Ήταν Σεπτέμβρης, μια Κυριακή. Χωρίς να το ξέρω, έπεσα σε σεμι-μαραθών, σε μαραθώνιο. 21.000 μέτρα και ήταν 12.000 αθλητές. Μου έκανε εντύπωση τόσοι πολλοί αθλητές, τόσο βόρεια. Και επειδή δεν αναφέραμε για ημιμαραθώνιους, αν θέλετε να μας πείτε γίνονται και πού γίνονται οι ημιμαραθώνιοι. Οι ημιμαραθώνιοι γίνονται πολλοί και παντού. Όπως και οι μαραθώνιοι είναι πάνω από 1.000 το χρόνο. Ο ημιμαραθώνιος είναι και αυτός μια επίσημη απόσταση ως αγώνισμα για την ΙΑΦ με απόλυτη μέτρηση 21.097,5 μέτρα. Είναι ασφαλώς πολύ πιο εύκολο να τον διατρέξει κανένας και με λιγότερη προετοιμασία και ασφαλώς με λιγότερες απαιτήσεις από πλευράς προετοιμασίας. Δεν πάβει και αυτός να είναι και ανταγωνιστικός, να έχει και μορφή αγώνα ανταγωνιστικού για τους επίσημους αθλητές, αλλά και να είναι ένας αγώνας ελεύθερης ανοιχτής συμμετοχής για τους ερασιτέχνες δρομής. Στην Αθήνα έχει καθιερωθεί να γίνεται στις αρχές Μαΐου. Κανονικά θα έπρεπε να γίνεται λίγο νωρίτερα, αλλά επειδή υπήρξε αίτημα από τους Ιάπωνες να τους δώσουμε την ευκαιρία σε κάποιο διάστημα που εκεί υπάρχουν διακοπές να έρχονται σε μεγάλες ομάδες, το βάλαμε στις πρώτες ημέρες του Μαΐου να διεξάγεται μαζί βέβαια με το ελληνικό πρωτάθλημα ημιμαραθωνίου. Αυτό το οποίο θα ήθελα να επισημάνω για να το ξέρει κανείς, κατά την άποψή μου, η λέξη μαραθώνιος και ημιμαραθώνιος αφορά δύο επίσημα αγωνίσματα και κανονικά δεν θα έπρεπε να χρησιμοποιείται για άλλους αγώνες αποστάσεων οι οποίοι έχουν διαφορετικές διαδρομές και διαφορετική απόσταση. Βεβαίως, μεταφορικά, χρησιμοποιούμε πολλές φορές τη λέξη μαραθώνιος. Έτρεξε μαραθώνιο, έχει να αντιμετωπίσει έναν μαραθώνιο, μαραθώνια συνεδρίαση ή μαραθώνια ομιλία. Αυτά εντάξει,
Όταν όμως μιλάμε για συστηματοποιημένο και οργανωμένο αθλητισμό, η άποψή μου είναι ότι θα πρέπει, σεβόμενοι και το κύρος του αγωνίσματος αλλά και του αθλήματος συνολικά, να μιλάμε για τις συγκεκριμένες διαδρομές. Την απόσταση δηλαδή των 42.195 μέτρων για τον μαραθώνιο και τα 21 χιλιόμετρα 97,5 μέτρα για τον ημιμαραθώνιο. Τώρα, ας το πούμε ποιητική αδεία, κάποιοι διοργανώνουν αγώνες σε άλλης μορφής, σε άλλες αποστάσεις, σε άλλα εδάφη, ονομάζουν μαραθώνιο τη διοργάνωση αυτή. Εντάξει, δεν παίρνουμε και τόσο αυστηρά μέτρα για την απαγόρευση της χρήσης του ονόματος, αλλά για μένα θα έπρεπε να χρησιμοποιούμε μόνο όταν κάνουμε αυτού του είδους αγώνες. Και μαραθώνιο σημαίνει μαραθώνιος σε δημόσιο δρόμο, σε ασφαλτοστρωμένο δρόμο. Όλοι οι υπόλοιποι αγώνες είναι είτε αγώνες ανωμάλου εδάφους, είτε αγώνες ορεινού δρόμου, βουνού, όπως και ο αγώνας, το Mountain Olympus Marathon, είναι ένας αγώνας ο οποίος και η απόστασή του και η μορφολογία του εδάφους και οι αυξομοιώσεις, οι υψομετρικές, είναι εντελώς διαφορετικές. Είπε ο Σπύρος νωρίτερα ότι δεν αναγνωρίζεται ρεκόρ. Όχι. Από το 2011 και μετά η ΑΦ έχει επισημοποιήσει και την αναγνώριση παγκόσμιων ρεκόρ και στον ημιμαραθώνιο και στο μαραθώνιο. Έχει τις προδιαγράψει τις συνθήκες, τις προδιαγραφές που πρέπει να έχει ένας αγώνας όσον αφορά την μορφολογία της διαδρομής, τις υψομετρικές διαφορές, την απόσταση αφετηρίας και τερματισμού, διότι οι αγώνες συνήθως γίνονται σε στροφές. Δεν γίνονται αυτό το point to point, όπως λέμε στον αθλητισμό, από ένα σημείο αφετηρίας εκτός πόλης με ένα σημείο τερματισμού συνήθως σε στάδιο ή στο κέντρο της πόλης, όπως είναι στο Λονδίνο, στο Βερολίνο, όπου εκεί λογικά και στη Νέα Υόρκη και στη Βοστόνη και παντού έχουν επιλέξει. Ποιο? Ναι. Το Βερολίνο όμως, ας πούμε, έχει ένα σημείο τερματισμού χαρακτηριστικό, την πύλη του Βραδεμβούργου. Εκεί λοιπόν η ΑΦ καθόρισε τις προδιαγραφές, αναγνωρίζει παγκόσμια ρεκόρ ανδρών για αγώνα ανδρών ή και μεικτό, για τις γυναίκες όμως αναγνωρίζει πλέον παγκόσμιο ρεκόρ μόνο εάν επιτευχθεί σε αγώνα αμιγός γυναικών. Ακριβώς γιατί οι γυναίκες θα μπορούσαν να βοηθηθούν μέσα στο πλήθος από άνδρες δρομής οι οποίοι θα τους έδιναν το ρυθμό εκείνο ώστε να κάνουν την εφικτή για γυναίκες απόσταση, επίδοση. Έτσι λοιπόν έχουν ξεκαθαρίσει όλα τα πράγματα και βεβαίως βρίσκω την ευκαιρία να πω εγώ ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μιας ομοσπονδίας η οποία έχει την ευθύνη ενός συγκεκριμένου επίσημου Ολυμπιακού αθλήματος, ο σκοπός μας είναι πάντα να προστατεύουμε την εικόνα, τη φήμη του αθλήματος σε κάθε διοργάνωση που γίνεται. Δεν θέλουμε βεβαίως ούτε να καπελώσουμε, ούτε να αποδιγετήσουμε, ούτε να απαξιώσουμε, ούτε να κοντρολάρουμε το δρομικό κίνημα που γίνεται μέσα από τους συλλόγους δρομέων υγείας. Απλώς θέλουμε να επισημάνουμε στους διοργανωτές ότι οι ευθύνες είναι πολλές όσον αφορά την ασφάλεια και την υγεία των δρομέων, των συμμετεχόντων. Άρα θα πρέπει τουλάχιστον να ξέρουν τα μίνιμουμ πράγματα, γιατί δεν σημαίνει κάποιος που τρέχει ή αθλείται ότι ξέρει και τα πάντα γύρω από την οργάνωση ενός αγώνα και γύρω από την προστασία της υγείας των μετεχόντων. Γι' αυτό λοιπόν θα μας δείτε ότι είμαστε ανοιχτοί σε κάθε είδους συνεργασία με μόνο αυτόν τον στόχο. Να προστατεύσουμε την υγεία και την ασφάλεια των δρομέων, διότι δρόμος ο οποίος γίνεται ένας αγώνας μαζικός, ανοιχτός, που δεν είναι προστατευμένος από τα τροχοφόρα, μπορεί να σημαίνει ή και θάνατο ενός δρομέα. Τότε δεν μας σώζει πλέον κανείς. Και γι' αυτό καλό θα είναι να σκεφτόμαστε όχι μόνο τη χαρά και τη συμμετοχή που νιώθουμε όλοι τρέχοντας σε έναν οποιονδήποτε αγώνα, αλλά και όλες αυτές τις παραμέτρους. Αυτό μόνο έτσι σαν μια ευκαιρία, μιας και είμαστε όλοι μαζί εδώ, για να μην παρεξηγηθεί
ότι η Ελληνική Ομοσπονδία θέλει να διοργανώνει αγώνες και να μην επιτρέπει τις πρωτοβουλίες άλλων ανθρώπων. Είναι όμως διαφορετικό να διοργανώνει τους αγώνες ένας οργανισμός πολιτισμού, αθλητισμού και νεολαίας ενός Δήμου ή ένας σύλλογος δρομέων υγείας ή ένας μορφωτικός σύλλογος ή ένας σύλλογος πολιτιστικός. Δεν σημαίνει ότι όλοι ξέρουμε τα πάντα. Αυτό και μόνο. Σας ευχαριστώ πολύ. Τα ίδια κιλόμετρα θα βγουν πρώτες όπως οι άντρες. Βέβαια. Βεβαίως. Γυναίκες δεν είναι πιο αδύναμες από το πλευρό του Αδάμ να βάλουμε να αφαιρώσουμε 3 χιλιόμετρα για να είναι πιο δύσκολο. Όχι, μετά νομίζω ότι ο Χριστός είπε ότι είμαστε όλοι ίσοι. Άλλη ερώτηση, ο κύριος εκεί που γίνει. Ναι. Ελάτε αν θέλετε στο Βήμα να ακούγεστε, γιατί από εκεί δεν ακούγεται τίποτα. Καταρχήν να ευχαριστήσουμε και τη σχολή γονέων και, και τους δρομείς των ΖΕΦΣ, το Σύλλογο Δρομέων Πιερία ΖΕΦΣ. Θα ήθελα να ρωτήσω, μάλλον ο κ. Μαμουζέλος θα με απαντήσει αυτό, επειδή εκτός από ένα μεγάλο αθλητικό γεγονός ο Μαραθώνιος και όπως εξελίσσεται τα τελευταία χρόνια που έχει δοθεί μια ιδιαίτερη έμφαση και το βλέπουμε αυτό και σε νούμερα συμμετοχών, εκτός από ένα αθλητικό γεγονός, μεταφράζεται όμως και σε οικονομικό, μεταφέρεται μάλλον και στο οικονομικό πεδίο αυτό, από άποψη οικονομίας εσόδων της κοινωνίας, εκεί που γίνεται αυτό το γεγονός. Έχετε κάποια στοιχεία τα τελευταία χρόνια, ξέρω ότι είναι μετρήσιμα αυτά, δηλαδή τα έσοδα μιας τέτοιας διοργάνωσης, και θα ήθελα να το συνδέσω και με τη δικά μας διοργάνωση εδώ με το Olympus Marathon, που ενδεχομένως, εάν μπει ένας εφικτός στόχος κάθε χρονιά τουλάχιστον να αυξάνονται οι συμμετοχές, με όλη αυτή την ιστορία, γιατί πιστεύω ότι έχουν εμπλακεί και εταιρείες αθλητικού μάρκετινγκ, όπως έτσι δεν είναι. Δεν είναι κάτι τυχαίο, δηλαδή ξεκινήσατε μόνο με την Ομοσπονδία για να γίνει αυτό. Ούτως ώστε να το εκμεταλλευτούμε και εμείς να πάρουμε παράδειγμα το δικό σας το μοντέλο, και βέβαια σε πολύ μικρότερα απόλυτα νούμερα και μεγέθη, και να το προσαρμόσουμε στις δικές μας ανάγκες εδώ στο Olympus Marathon, ώστε να αφήνει και κάτι στην οικονομία του τόπου. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι οι δύο διοργανώσεις είναι μη συγκρίσιμες. Κάθε αθλητικό γεγονός μπορεί να σημαίνει ότι έχει και την οικονομική του διάσταση. Ο Μαραθώνιος της Αθήνας συνολικά δημιουργεί, έτσι όπως υπολογίσαμε τα φετινά στοιχεία, ένα τζίρο γύρω στα 15 εκατομμύρια ευρώ. Για το σύνολο όμως των δραστηριοτήτων, δηλαδή συμπεριλαμβανομένων και των υπολογισμών των εξόδων των ξένων ή και Ελλήνων δρομέων, για τη διαμονή τους, τη διατροφή τους, τη μετακίνησή τους για 4-5 ή και περισσότερες μέρες στην Αθήνα, για την Ομοσπονδία τα έσοδα είναι περίπου στο 1/5 ο συνολικός αριθμός των εσόδων που είναι από τις συμμετοχές, τους χορηγούς και οποιαδήποτε άλλα έσοδα μπορεί να υπάρξουν. Δηλαδή μπορεί να προσεγγίζουμε τα 2,5-3 εκατομμύρια. Τα έξοδα είναι βάση προϋπολογισμού περίπου στα 2 εκατομμύρια. Δηλαδή μπορεί να μείνει ένα όφελος για την Ομοσπονδία από 300 έως 500 ή 600 χιλιάδες το χρόνο. Γιατί θα λάβετε υπόψη σας βεβαίως από όλο αυτό τα νούμερα που σας ανέφερα ότι υπολογίζονται και τα έξοδα του ταξιδιού. Άρα τα χρήματα αυτά διαχέονται σε ξενοδοχεία, σε μεταφορικές, αεροπορικές και άλλες σιδηροδρομικές εταιρείες, σε καταστήματα ειδών διατροφής, σε οποιαδήποτε άλλα καταστήματα και βεβαίως στους κατασκευαστές και παραγωγούς προϊόντων που συνδέονται με το Μαραθώνιο. Από το αναμνηστικό το οποίο μπορεί να πάρει ο καθένας μας ή το σηματάκι επειδή θέλει να θυμάται τη συμμετοχή του, έως τα μετάλλια που δίνονται δώρο στους δρομείς για τον σχηματισμό τους και χίλια δυο άλλα πράγματα. Όλα αυτά καταλαβαίνετε ότι μπορούν να μεταφερθούν σε μια μικρογραφία και σε μια διοργάνωση όπως είναι ο Μαραθώνιος του Ολύμπου. Από ό,τι καταλαβαίνω όμως, ο Μαραθώνιος του Ολύμπου είναι μέσα στο χώρο, να μην το πω τον extreme sport,
να πω, των δρόμων μεγάλων στάσεων σε διαδρομές και σε έδαφος εντελώς διαφορετικό. Άρα, αυτοί οι οποίοι μπορούν να συμμετάσχουν δεν είναι οι απλοί δρομείς. Πρέπει να έχουν κατά κάποιο τρόπο εξασκηθεί λίγο στο σαγόνες σε βουνό και λίγο στην ορειβασία. Άρα, η αγορά στην οποία θα απευθυνθείτε, ανεξάρτητα από τις συμβουλές marketing, προβολής και λοιπά του αγώνα, είναι πολύ μικρότερη. Δεν ξέρω αν εγώ μπορώ, ας πούμε, να σας υποδείξω ένα τρόπο στο πώς θα κινηθείτε. Γιατί ξέρω ότι γίνονται και αγώνες υπεραποστάσεων, 24 ωρών ή 100 χιλιόμετρων ή αγώνες χρόνι. Αυτά είναι πράγματα τα οποία γίνονται και στον Νότιο Πόλο. Αυτά είναι αγωνιστικές δραστηριότητες ή αθλητικές δραστηριότητες οι οποίες ξεπερνάνε τα στάνταρ τα οποία έχουμε συνηθίσει. Είναι για πολύ εξειδικευμένους, όπως και το Σπάρταθλο. Στο Σπάρταθλο μπορεί να λέμε ότι τρέχουν κάθε χρόνο 250 ή και 300 δρομείς, αλλά είναι από ένα συγκεκριμένο χώρο. Δεν έχουν να κάνουν σε τίποτα με τους αθλητές του δρομικού κινήματος και με τους αθλητές που αγωνίζονται στα συγκεκριμένα αγωνίσματα.